Παρασκευή σήμερα και εμείς είπαμε λίγο να σας χαλαρώσουμε με έναν τρόπο. Σε ένα μεγάλο μέρος της εκπομπής θα προσπαθήσουμε να σας διασκεδάσουμε παρέα με τον Χρήστο Χολίδη. Όμως αυτή η εκπομπή επιμένει καθημερινά και μιλάει για κάποια τραύματα. Σήμερα θα μιλήσουμε και για κάποια παιδικά τραύματα που είναι πραγματικά όμως και συμβαίνουν στα παιδιά, αλλά και κάποια τραύματα ψυχής που δεν επουλώνονται ποτέ. Πώς και γιατί, θα το δείτε σε λίγο. Δείτε όμως τι περιέχει το τηλεοπτικό μενού. Δείτε σε λίγο. Αυτή την ώρα η εκδίκαση της υπόθεσης του Βαγγέλη Γιακουμάκη που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Ζωντανή σύνδεση με Ιωάννινα. Τι αποκαλύπτει το δεξί χέρι του Μπάμπη Λαζαρίδη για τον πρώην συνεργάτη του και την Αγγελική Λιάδη. Ποια είναι η σχέση του με την οικογένεια του επιχειρηματία και τι απαντά η μητέρα του Μαρία Λαζαρίδη. Στα μάτια κοίταξε με, απόψε άκουσε με, θέλω όσα νιώθω να σου πω. Ο Χρήστος Χολίδης μας ξεναγεί στο χωριό του στην Κατερίνη. Μας συστήνει για πρώτη φορά τον πατέρα του, προκαλεί με τις αλήθειες του και θυμάται τα πάντα. Ζωντανά στο πλατό της εκπομπής ο Γεράσιμος Φεσιάν, ο άνθρωπος που αποδεικνύει περίτρανα ότι η αναπηρία δεν στέκεται εμπόδιο πουθενά. Έχει σχεδιάσει τη ράμπα κολύμβησης για άτομα με κινητικά προβλήματα, λατρεύει την ελεύθερη πτώση και μας συστήνει τη γυναίκα της ζωής του. Είδατε λοιπόν πόσα στοιχεία και πόσα πράγματα περιλαμβάνει η ζωή μας καθημερινά. Δεν είναι μόνο η χαρά. Έχει και ανθρώπους που αντιμετωπίζουν την ζωή αισιόδοξα, ελπίδα μου. Ευτυχώς και αποτελούν παράδειγμα και για μας. Τι θα μου πει σήμερα? Τι να σου πω σήμερα? Τέλος πάντων, μου κεντρίζει το ενδιαφέρον, προσπαθώ να το συνδυάσω. Σήμερα δεν έχεις να πεις για μήνα Αρναούτη πάντως. Όχι, δεν έχω κάτι να πω. Θα έπρεπε. Όχι, ρωτάω. Για να πούμε στους τηλεθεατές ότι είσαι ψυχολόγος της εκπομπής και έρχεσαι καθημερινά. Δεν έρχεσαι για να μιλήσεις για συγκεκριμένα θέματα. Ακριβώς, και ότι πάντα έχουμε πάρα πολλά θέματα που συζητάμε. Και... ναι, ακριβώς. Ξέρεις και ξέρω. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, νομίζω ότι αν έχεις γεννηθεί αρκετά διαφορετικός από τους άλλους, τότε προσπάθησε να μην αλλάξεις. Γιατί η δύναμη βρίσκεται στη διαφορετικότητα. Στη διαφορά και όχι στις ομοιότητες. Μπράβο. Ελπίδα μου. Και να μην προσπαθούμε να τα βάζουμε όλα σε ένα καλούπι. Έτσι είναι. Σήμερα λοιπόν θα είμαστε σε απευθεία σύνδεση στα Γιάννενα, γιατί σήμερα, Ρούλα μου, εκδικάζεται η υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Εκεί είναι ο Γιώργος Σόμπολος σήμερα. Θα είμαστε σε απευθεία σύνδεση με τον δημοσιογράφο της εκπομπής που έχει καταφέρει να αποσπάσει κάποια πλάνα από την οικογένεια και τον πατέρα και τη μητέρα αυτού του παιδιού, που συντετριμένοι πια σήμερα μπαίνουν στις δικαστικές αίθουσες. Ρούλα μου. Ακριβώς, Ζήνα, εχθές διεκόπη η δίκη για σήμερα, να δούμε τι θα γίνει τελικά σήμερα σε αυτή τη δίκη. Μιλάμε για μία δίκη όπου τρεις είναι οι κατηγορούμενοι. Είναι ο πρώην διευθυντής της Γαλακτοκομικής Σχολής, είναι η υπεύθυνη εστίας της συγκεκριμένης σχολής και ένα πολιτικό πρόσωπο. Τα δύο πρόσωπα κατηγορούνται, Ζήνα μου, για παράβαση καθήκοντος, ενώ ο τρίτος για παρέμβαση σε αυτό το καθήκον αυτών των ανθρώπων. Ρούλα μου, επειδή ο Γιώργος Σόμπολος θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ και όλους τους ανθρώπους που είναι πάνω εκεί, σε λίγο θα συνδεθούμε με δορυφορική σύνδεση και τα Γιάννενα, όπου βρίσκεται ο Γιώργος Σόμπολος. Όμως, αυτό το σημείο θέλω το πιο ζεστό χειροκρότημα, κυρίως το δικό μας εδώ, γιατί φιλοξενούμε στο πλατό μας τα μέλη από το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος. Δώσω το λόγο στον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Επίγουσας Ιατρικής, τον κύριο Παναγιώτη Αγκουριδάκη, να μου πει κάποια λόγια για το παιδικό τραύμα. Αν είμαστε έτοιμοι, θα ήθελα να το πούμε και τώρα, γιατί μου αρέσει να περνάμε τέτοια μηνύματα στους τηλεθεατές. Πως υπάρχουν σύλλογοι σήμερα, πως υπάρχουν μέλη που λειτουργούν έτσι και απαλύνουν τον πόνο των γονιών. Κύριε Αγκουριδάκη. Καλημέρα. Είμαστε, ακούγεστε. Καλημέρα και από μένα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήρθα εδώ κυρίως σαν για την αναγνώριση του έργου που κάνει το Σωματείο Παιδικού Τραύματος. Όπως
ξέρετε ή δεν ξέρετε ορισμένοι, το τραύμα είναι η πρώτη αιτία θανάτου και αναπηρίας στα παιδιά. Και γενικά είναι η πρώτη αιτία θανάτου και στα παιδιά και στους νέους μέχρι τα 45 βασικά. Και δεν είναι μόνο, δεν προκαλεί μόνο αναπηρίες σωματικές, αλλά προκαλεί και αναπηρίες ψυχικές και ψυχολογικές. Γι' αυτό και το είπα και στην αρχή της εκπομπής, ότι σήμερα θα μιλήσουμε και για κάποια τραύματα ψυχής που δεν επουλώνονται. Και η αντιμετώπιση του παιδικού τραύματος, όπως και κάθε τραύματος και κάθε επίγοντος, ξεκινάει από την πρόληψη και την εκπαίδευση και φτάνει, είναι μια ολόκληρη αλυσίδα από το να αντιμετώπισε τον τόπο του συμβάντος, από το ΕΚΑΒ, από τους παρευρισκόμενους, από την αντιμετώπιση στα ΤΕΠ των νοσοκομείων, στο νοσοκομείο, στις μονάδες, στα χειρουργεία. Είναι μια αλυσίδα η οποία πρέπει να είναι καλοδουλεμένη και να κάθε κρίκος της να είναι αρκετά δυνατός. Ποιο είναι το μήνυμα που μπορούμε να δώσουμε στους τηλεθεατές μας σήμερα, ώστε κάποιοι που θέλουν να απευθυνθούν, κάποιοι που θέλουν να βοηθήσουν με τον δικό τους τρόπο, τι ακριβώς πρέπει να κάνουν? Βλέπουμε και πλάνα από το έργο σας. Ένα απλό είναι να μπουν στην ιστοσελίδα του παιδικού τραύματος, να δουν πόσα πράγματα έχει κάνει, που πραγματικά εκπλήσωμαι και εγώ, παρά το γεγονός ότι αποτελώ και μέρος του ΔΣ. Έχει βοηθήσει, θα μας τα πει και η κυρία Ολυμπία, κυρία Κοτσάκου, πόσα πράγματα έχει κάνει τα τελευταία 6-7 χρόνια. Έχω την εντύπωση ότι τουλάχιστον 2 μονάδες έχει βοηθήσει, έχει επεκτείνει κρεβάτια μονάδων. Έχει οργανώσει τμήματα παιδιατρικού τραύματος σε 12 τμήματα επιγόντων περιστατικών στην Ελλάδα. Έχει ενισχύσει παρόμοιες δομές σε hot spot σε 2 ή 3 νησιά, αν δεν απατώμε. Εγώ αυτό που ήθελα, ήθελα απλά να μου πείτε, είμαι εγώ η Ζήνα και θέλω να βοηθήσω και έχω σχέση με το δικό σας έργο. Πού μπορώ να απευθυνθώ? Στο Σωματείο Παιδιατρικού Τραύματος, όπου πραγματικά χρησιμοποιεί τους πόρους του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ωραία. Αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό και για εσάς, αγαπημένες μου τηλεθεάτριες, που θέλετε με το δικό σας τρόπο να συμβάλλετε σε αυτό το έργο, να είστε κοντά σε αυτό το σύλλογο του παιδικού τραύματος, του Σωματείου Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας πω ότι χθες εγώ και ο Σπύρος πήγαμε στην παρουσίαση του βιβλίου «Ζωή μου». Δεν πήγαμε απλά. Εσύ έκανες και το συντονισμό και την παρουσίαση του βιβλίου και ήταν μια ξεχωριστή βραδιά. Δεν ήταν μια τυπική βραδιά όπως οι άλλες που λέμε, πάμε σε μια παρουσίαση βιβλίου. Και το λέω αυτό γιατί? Γιατί είχε πολύ έντονες στιγμές συναισθηματικά φορτισμένες. Η Ζορζέτα μας, ναι. Διευθύντρια δημοσίων σχέσεων του σταθμού μας. Του σταθμού. Εγώ. Εσύ εδώ, μαζί με την Καρμέλα την Κατσαμένη, που τη συγγραφέα και σεναριογράφο του βιβλίου και τη σειρά, τη καθημερινή σειρά του Star στις 3 και 25 κάθε μέρα. Θέλω λοιπόν να πω για αυτή την ιδιαίτερη σχέση που ανέπτυξες μαζί με την Καρμέλα, γιατί οι δικές της αλήθειες, με τις δικές σου αλήθειες... Τις ξεκουμπώσαμε στο τέλος, γιατί της έκανα μια μίνι συνέντευξη και κατάλαβα ότι έχει κομμάτι ηρωίδας πολύ σημαντικό και είναι η προσωπική της ζωή με έναν τρόπο. Της έβγαλες ευαισθησία και δάκρυ στο βήμα. Είναι σημαντικό αυτό που το λέω, γιατί συνήθως δεν ήσασταν ένα τέταρτη συνέντευξη. Ήταν εκεί η Καρμέλα και της έβγαλες δάκρυ την ώρα που μιλούσε για το βιβλίο της. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θέλω να το δούμε και να πω στους τηλεθεατές ότι θέλω πάρα πολύ μια μέρα να έρθει η Καρμέλα εδώ στο πλατό και να τα πούμε αυτά. Γιατί είναι ωραίο οι επώνυμοι άνθρωποι να μιλούν για τις προσωπικές τους στιγμές, γιατί έτσι δίνουν την ευκαιρία και σε άλλους ανθρώπους που δεν έχουν την ίδια. Πώς να το πω, βήμα. Όχι το βήμα, να τα λένε τόσο καλά όσο τα λένε κάποιοι άνθρωποι που ξέρουν, γράφουν τόσο καλά, ξέρουν, διαχειρίζονται το συναίσθημα τόσο καλά. Να δούμε λοιπόν τι έγινε ακριβώς χθες και μετά έχει κάτι να μου πει η Κατερίνα Σουλιώτη, που από την ώρα που ήρθε στο γραφείο επιμένει σε κάτι. Να δω όμως τι έγινε χθες. Ήταν μια ξεχωριστή βραδιά η παρουσίαση του βιβλίου «Ζωή μου», στο οποίο βασίζεται η καθημερινή σειρά του Star. Λόγια νόμιμα, για τα μόνιμα και πια τα εφήμερα. Η συγγραφέας και σεναριογράφος Καρμέλα Κατσαμένη παρουσίασε το βιβλίο μοιράζοντας τις αλήθειες της με τους υπόλοιπους συντελεστές, αλλά και με τις αλήθειες της Ζήνας Κουτσελίνη, η οποία συντόνισε την εκδήλωση. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στη γνωστή σε όλους μας Ζήνα Κουτσελίνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ γνωστή δεν το λες. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ, γιατί μ' αρέσει να βλέπω ανθρώπους που ακολουθούν πιστά
τον άνθρωπο που με έναν τρόπο τους έχει αναδείξει. Όποια πέτρα και να σηκώσεις, τον Ηλίανδρο θα βρεις από κάτω. Μπορείς να το αποδείξεις. Είναι η ζωή όλων των ανθρώπων που πραγματικά αντιμετωπίζουν προβλήματα, δύσκολες καταστάσεις και προσπαθούν να τα απεξέλθουν. Υπάρχει έμπνευση από πραγματικά γεγονότα. Αυτό το βιβλίο το αφιερώνω πραγματικά ολόψυχα, με όλη μου την ψυχή. Στη Δήμητρα Παδοπούλη ήταν η έμπνευση για να γραφτεί και σαν σειρά και σαν βιβλίο. Για το βιβλίο της Καρμέλας Κατσαμένη μίλησαν ακόμα η Ζωή Κωνσταντάροπουλου από τις Εκδόσεις Μήνωα, ο Άκης Χαραλαμπίδης, σύμβουλος προγράμματος του ΣΤΑΡ, και η πρωταγωνίστρια Κατερίνα Γερονικολού. Η ζωή μου έγινε ζωή μου κανονικά, γιατί εδώ και 5 μήνες χορεύουμε στους ρυθμούς της ζωής. Μόλις παρουσιάσαμε το υπέροχο βιβλίο της Καρμέλας Κατσαμένη, που εκεί βασίστηκε και η ομότιτλη σειρά. Με χιούμορ, συγκίνηση και έντονο συνέστημα μίλησαν όλοι οι πρωταγωνιστές της σειράς. Γιατί στην Καρμέλα δεν μπορείς να πεις εύκολα όχι. Μου διευκρίνησε ότι αν δεν είμαι εγώ στη σειρά, δεν θέλει να το κάνει. Την πίστεψα, κολακεύτηκα ταυτόχρονα και την εμπιστεύτηκα για να πω το ναι. Μια υπέροχη ιστορία πολλών ανθρώπων, γενικά καθημερινών ανθρώπων, το οποίο η Καρμέλα με μια μαεστρία τους έφερε στον ίδιο δρόμο. Πολλά πράγματα θα τηρηθούν από το βιβλίο, αλλά βεβαίως θα υπάρχουν και πάρα πολλές τηλεοπτικές ανατροπές. Που κι εσείς που θα πάρετε το βιβλίο, δεν θα περιμένετε τις τηλεοπτικές ανατροπές. Εγώ κάνω τη σατανική μάνια. Είμαι το απόλυτο κακό. Και έχω να σου πω ότι την απολαμβάνω πάρα πολύ αυτή την ηρωίδα. Το σενάριο, διαβάζοντάς το, νομίζω ότι σε καθυλώνει, θέλεις να δεις και τη συνέχεια. Το σενάριο συνυπογράφει μεταξύ άλλων η Ντέλα Φόσκολου, κόρη του Νίκου Φόσκολου. Η ίδια η Καρμέλα η Κατσαμένη και έχει φτιάξει ένα πολύ γοητευτικό βιβλίο, ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Αυτό με παρέσυρε. Λοιπόν, και συνεχίζει να μου παρασέρνει και το σενάριο μαζί με την Καρμέλα και την Έλληνα που κάνουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι η σειρά είναι σε συνεργασία με την Κύπρο. Να πούμε ότι παίζεται καθημερινά εδώ στο Star στις 3.30 ώρα. Τώρα για τα υπόλοιπα θα τα πούμε εδώ από κοντά στο πλατό και με κάποιους από τους πρωταγωνιστές που είχαμε κάποια συζήτηση. Ο Χρανιώτης είναι υπέροχος καλεσμένος. Έχω να το πω, Χρανιώτης, στενό μαρκάρισμα, όπως είναι Κουτσελίνη. Κοιτώντας τον πάντα στα μάτια, το έλεγα θα έρθεις και θα πεις αλήθειες. Ο Αϊβάζης, η Γερονικολού, η μαμά της Κατερίνας Γερονικολού, που πρώτη και καλύτερη διάβασε το βιβλίο. Έχουμε να πούμε πολλά. Λοιπόν, να πω μόνο κάτι, ότι σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να βγάλουμε στο τηλέφωνο την κυρία Παπανδρέου, καθώς δημοσιεύματα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας ότι εισέβαλαν κάποιοι ληστές στο σπίτι της και την έκλεψαν. Τι ακριβώς έχει συμβεί, θα μας τα πει σε λίγο η ίδια η κυρία Παπανδρέου. Λέγε τώρα, καλή λοιπόν, μου. Λοιπόν, να σου πω κάτι, και αυτά πρέπει να λυθούν στον αέρα. 2 χρόνια, 2 σεζόν, ρε παιδιά, τι τη λέω. Έλα να κάνουμε ένα πέσιμο, στο λέω. Παιδιά, να βρήκε δηλαδή στο βιβλίο με το κότσο να πάει. Βρήκε. Τη βρήκε, αγάπη μου. Τη βρήκε. Και αντί ειλικρινά, να τα πει σε μένα, πήγε και τα είπε αλλού. Δηλαδή. Από τότε που ήρθα στο Star μου λέει, βρε Ζήνα μου, δηλαδή, γιατί ήρθε σε αυτό το κανάλι που κάποτε εγώ σου έκανα πέσιμο. Τα δεν έχω τώρα που να πάω. Παιδιά. Έλα, αγάπη μου, σήκω. Έλα λίγο θα να το λύσουμε. Για να πάμε έλα να το λύσουμε, αγάπη μου. Δώστε μου ένα μικρόφωνο. Πού είναι η θέση μου. Εγώ τώρα κάνω. Συγγνώμη, πως είμαι αμέριμνη. Καταλαβαίνεις τώρα εσύ. Και είμαι και πίνω το ποτό μου. Έτσι, και έρχομαι εγώ. Ένα αεροδρόμιο μου λείπει, σιγουρέ. Ένα αεροδρόμιο, να πάρετε από πίσω φόντο. Όχι, όχι, είναι νυχτερινό. Ένα νυχτερινό. Είμαστε παρουσίαση βιβλίου, ξέρω που κάνετε κάτι. Τώρα πήγε το παιδί ευγενικά. Σιγά μην ερχόμουν εγώ με ευγένεια. Κατευθείαν, καλησπέρα. Πολλές αγάπες και αγκαλιές βλέπω με την Κατερίνα καινούριου. Πέρσι σφαζόσασταν. Τα λέγατε στις εκπομπές εδώ. Εγώ δεν έχω σφαχτεί ποτέ με την Κατερίνα. Την έχω κρίνει αν αυτό που έκανε επαγγελματικά μου άρεσε ή δεν μου άρεσε, κυρία Σουλιώτη. Μάλιστα. Είστε ή δεν είστε δηλαδή φίλες, πιστεύετε ότι η Κατερίνα Καινούριου έχει τηλεοπτικό. Η Κατερίνα Καινούριου ξέρει πάρα πολύ καλά να κρίνει ποιοι άνθρωποι αυτό που της λένε το λένε πραγματικά και ποιοι τη γλύφουν. Απλά. Τι εννοείτε. Δεν έχω γλύψει ποτέ κανέναν, ακόμη και αν έχω συνεργαστεί μαζί του. Μάλιστα. Τι εννοείτε όταν λέγατε ότι η Φέη Σκορδά μιλάει καλύτερα ελληνικά. Δεν είπα τη λέξη καλύτερα. Έχει μάθει και μιλάει καλύτερα σε όλους τους τομείς. Μπορεί να σέβεται περισσότερο κάποιον άνθρωπο, μπορεί να μιλάει καλύτερα ελληνικά. Άρα αυτό το άφησα κενό στον συνάδελφο που ήρθε. Εσείς, αν θέλετε να μου πείτε κάτι άλλο σε αυτή την ερώτηση, μπορώ να σας απαντήσω. Τίποτα. Είμαστε καλυμμένοι. Οι υπόλοιποι τηλεκριτικοί θα σας κρίνουν, κυρία Κουτσελίνη. Και συνεχίζουμε. Έτσι που ο Νίκος Μουτσινάς. Έτσι ακριβώς. Έτσι απαντάνε με νεύρα. Δεν πειράζει, γιατί ξέρεις. Και μέσα από τα νεύρα βγαίνει και η αλήθεια. Ναι, ο Νίκος Μουτσινάς. Ήταν σήμερα να μην υπάρχει lifestyle στην τηλεόραση. Με κάτι άτομα σαν και εσάς που το δημιούργησαν. Ναι, αλλά βγάζαμε όμως ωραίες ειδήσεις, κυρία Κουτσελίνη, μέσα από τα νεύρα. Κυρία μου, υπήρξα στο κοντρόλ και ξέρω τι κάνατε. Το
ξέρω, κυρία Κουτσελίνη, είχα και εγώ προτάσεις από εσάς. Και με καλά λεφτά, αλλά δεν ήρθατε ποτέ, μείνατε στο Σταρ. Και ο κύριος Μουτσινάς όμως, που το δικό σας το παιδί, το οποίο ανακαλύψατε και ήσασταν και φίλοι και κάνετε και παρέα, σας έδωσε ένα ωραιότατο βραβείο. Σας είπε κλόν και σας έδωσε και το βραβείο Τσικολίνη. Κοίταξε να δεις, ο Νίκος αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει στην εκπομπή του, κάνει μαθήματα μόδα σε όλους. Αυτό είναι πολύ καλό. Δηλαδή με είπε κλόν. Δεν είπε ότι δεν μιλάω καλά, όπως είπα εγώ στη Φέη. Και τι έχετε να πείτε για αυτό το βραβείο? Θα του πω ότι σήμερα νομίζω είμαι πιο minimal. Δεν έχω εδώ κάτι κενά. Κενά στις τσέπες έχω, αλλά δεν έχω κενά. Είμαι απλή. Νομίζω με είχε δει πάρα πολλές φορές έτσι, όταν εγώ ήμουν στο κοντρόλ και εκείνος έκανε κουσκούς και μιλούσε με τις τηλεφωνικές γραμμές στον αέρα. Είμαι πάρα πολύ καλή. Μπορεί να μου δώσει σήμερα ένα Νίκο Μπιμπελό. Call me for Μπιμπελό. Διαφημίσεις. Στα μάτια κοίταξε με, απόψε άκουσε με, θέλω όσα νιώθω να σου πω. Ο Χρήστος Χολίδης μας ξεναγεί στο χωριό του στην Κατερίνη. Μας συστήνει για πρώτη φορά τον πατέρα του, προκαλεί με τις αλήθειες του και θυμάται τα πάντα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και ερχόμαστε με το θέμα που σας προανήγγειλα από την αρχή της εκπομπής και τον Βαγγέλη Γιακουμάκη. Θα συνδεθούμε απευθείας με τα δικαστήρια στα Γιάννενα, όπου εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Σόμπολος. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από τα ηρωικά Γιάννενα. Και λέω ηρωικά όχι για την ιστορία της πόλης, αλλά για το γεγονός ότι οι άνθρωποι εδώ έχουν μάθει να ζουν με τους σεισμούς. Όλο το βράδυ ταρακουνιόμασταν. Αλήθεια, αυτό το λες? Την ιστορία. Είχε τρεις έντονους σεισμούς, τους κατάλαβα και τους τρεις. Βέβαια εδώ πέρα οι κάτοικοι από ό,τι μου λέγανε, γι' αυτό συνηθισμένα είναι πλέον, μετά το μεγάλο σεισμό που είχε την περασμένη εβδομάδα, έκτοτε δεν έχει σταματήσει η γη να ταρακουνιέται. Και είχαν και μια καθίζηση δρόμου, νομίζω, προς Άρτα. Προβληματάκια υπήρξαν γενικότερα όλες αυτές τις μέρες και μετά το μεγάλο σεισμό. Από τους σεισμούς που ακολούθησαν, υπήρξαν προβλήματα και σε δρόμους και σε σπίτια. Εμφανίστηκαν ρογμές που δεν υπήρχαν. Το θέμα είναι, πως σας λέω, η γη εδώ ταρακουνιέται και ταρακουνιέται για αρκετή ώρα. Οι σεισμοί δηλαδή είναι πολύ έντονοι. Τους καταλαβαίνεις, θες δεν θες. Είδες ότι αν δεν πας σε έναν τόπο να το ζήσεις και σου μεταφέρεται μέσα από ένα ρεπορτάζ ότι είχαμε μετασεισμό 4,3 ή 4,5, δεν μπορείς να καταλάβεις αυτό που χτες το βράδυ βίωσε ο Γιώργος Σόμπολος. Όλοι αυτό συζητάνε εδώ στην περιοχή βασικά. Εντάξει, δύο είναι τα θέματα. Οι σεισμοί, οι σεισμικές δονήσεις που είναι συνεχείς μέρα νύχτα και η υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Είναι τα μόνα πράγματα που συζητούν εδώ οι κάτοικοι. Μόσο συνομίλησα εγώ χθες το βράδυ, σήμερα το πρωί, αυτά είναι τα πράγματα που συζητάνε. Βέβαια για το σεισμό φοβούνται γιατί δεν ξέρει τι μπορεί να σου ξημερώσει. Για τον Βαγγέλη Γιακουμάκη όμως φαίνεται πως η κατάσταση αρχίζει να εκτονώνεται αφού πριν από λίγα λεπτά ξεκίνησε η διαδικασία, καθώς ένας από τους τρεις κατηγορούμενους, να πούμε πως σήμερα υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία με τρεις κατηγορούμενους, είναι ο πρώην διευθυντής της Γαλακτοκομικής Σχολής, μία καθηγήτρια της ίδιας σχολής και ένας πρώην βουλευτής. Ο κατηγορούμενος, ο διευθυντής της πρώην Γαλακτοκομικής Σχολής, ζήτησε να μην ξεκινήσει σήμερα διαδικασία, να έρθει ο δικηγόρος του από την Αθήνα, ο κ. Κούγιας, όμως το δικαστήριο δεν έκανε δεκτή την απόφαση. Πριν από λίγη ώρα ήρθαν στο δικαστήριο οι γονείς του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Ο πατέρας και η μάνα είναι οι άνθρωποι που θα δείτε τώρα στα πλάνα σας σε λίγο. Έρχονται μαζί με κάποιους συγγενείς τους. Είναι πιασμένοι χέρι-χέρι, θα τους δείτε. Ακριβώς. Είναι απίστευτη η εικόνα που βλέπω. Είναι ακριβώς η εικόνα του μνημόσυνου, παιδιά. Νόμιζα ότι είναι η παλιά εικόνα. Η μητέρα έχει ένα βλέμμα γεμάτο αγωνία. Εγώ την είδα εδώ, πέρασε από δίπλα μου. Το βλέμμα της είναι γεμάτο αγωνία. Η γυναίκα ψάχνει να δει τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Τόσο καιρό περιμένουν να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, να ηρεμήσουν επιτέλους κάποια στιγμή, να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ο πατέρας λίγο σκυμμένος, το βλέμμα χαμηλωμένο, με ένα βλέμμα το οποίο σου δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ακόμα συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει. Πολύ προβληματισμένο.
προβληματισμένος. Και φυσικά άλλοι συγγενείς από δίπλα, όλοι προβληματισμένοι, γιατί δεν ξέραν εάν θα ξεκινήσει η διαδικασία για άλλη μια φορά, για μια ακόμη φορά. Είναι όλοι μαζί εδώ. Τους βλέπεις όμως δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ακόμα αυτό που έχει συμβεί. Είναι όλοι μαζί, ήταν μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία, ήταν σε μια αγωνία εδώ στο δικαστήριο των Ιωαννίνων. Ήταν όλοι σε μια αγωνία, όλη η οικογένεια μαζεμένη. Επειδή για τους τηλεθεατές αυτό το πλάνο είναι σαν να βλέπουν τέσσερις τελείως διαφορετικούς ανθρώπους, ελπίδα μου. Όταν είχε συμβεί το συμβάν, ήταν δύο άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια ζωή καλή και τα πλάνα τους εκείνα τότε ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν γνώριμοι σε εμάς. Πώς να σου πω, δηλαδή τώρα βλέπω ανθρώπους παρατημένους στον πόνο τους. Είναι σαν φαντάσματα, σαν να έχουν πετρώσει τελείως. Πώς το είπες? Σαν να έχουν πετρώσει, σαν να μην υπάρχει έκφραση, σαν να μην υπάρχει τίποτα, σαν απλά να υπάρχει ένα μεγάλο βάρος πάνω στους ώμους που έχει ρίξει το σώμα τους και είναι έτσι χαμηλωμένο και σκυμμένο και φαίνεται ότι κουβαλάνε αυτό το βάρος. Ακριβώς αυτό που είπες. Έτσι, το δηλαδή πετρώσει νομίζω τα λέει όλα. Και είναι δύο διαφορετικές εικόνες. Βλέπουμε τη μητέρα η οποία έχει μια αγωνία στο μάτι, έχει ένα άγχος, δηλαδή θα γίνει ο σύζυγός της απ' την άλλη, καταβεβλημένος, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, σαν να έχει πετρώσει. Μια πολύ άσχημη εικόνα για δύο ανθρώπους, για τους γονείς του Βαγγέλη που έχασαν το παιδί τους. Ψάχνουν να βρουν την αλήθεια, ζητούν από το δικαστήριο να ξεκινήσει επιτέλους αυτή η διαδικασία, να μάθουν όλος ο κόσμος και οι ίδιοι τι τελικά έχει συμβεί στο παιδί τους και αν υπάρχουν ευθύνες για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν έκαναν πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν κάνει και ίσως σήμερα να ζούσε ο Βαγγέλης, να ήταν ανάμεσά μας ο Βαγγέλης, να μην είχε φύγει από τη ζωή. Είναι δύο εικόνες, δύο άνθρωποι που τους βλέπεις. Δεν αντέχει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος στη διαδικασία. Δεν μιλάνε σχεδόν με κανένα. Ακόμη και μεταξύ τους βλέπω με τα βλέμματα πρέπει να μιλάει ο ένας τον άλλον. Δεν μπορούσαν να ανταλλάξουν κουβέντες. Ηλία Κούρτιδος, σκηνοθέτης μας, μισό λεπτάκι, Γιώργο, γιατί εσύ μιλάς και εγώ είμαι πετρωμένη το ίδιο στα πλάνα. Επειδή έχουμε την ελπίδα εδώ και είσαι εσύ εκεί, η Ρούλα η Κουσκορή, αν έχουμε το πλάνο το χτεσινό που δείξαμε, που ήταν το τελευταίο πλάνο αυτών των γονιών που είχαμε δει στο μνημόσυνο που είχε πάει η Ρούλα η Κουσκορή πέρυσι στο Ρέθυμνο, στο μνημόσυνο του Βαγγέλη. Να το! Δείτε, παιδιά, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, εγώ ειλικρινά νόμιζα ότι ήταν το ίδιο πλάνο, μέχρι που είδα ότι τελικά έμπαιναν στις δικαστικές αίθουσες. Γιατί είναι σαν να έχει σταματήσει ο χρόνος εκεί μάλλον, σε εκείνη την ημέρα. Όπως το λες. Έτσι. Πέτρωσε και ο χρόνος. Δεν είναι ότι πέτρωσε το συναίσθημά τους. Πέτρωσε και ο χρόνος. Ίδια εικόνα. Είδατε, μωρέ, που το λέω. Πώς αυτό το τραύμα της ψυχής να απαλυνθεί όταν δεν υπάρχει δικαίωση. Γιώργο μου, ο λόγος σε σένα. Δικαίωση ζητούν λοιπόν οι γονείς και οι συγγενείς του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Είναι εδώ πέρα για άλλη μια φορά. Φοβόντουσαν μήπως δεν ξεκινήσει ούτε καν σήμερα η διαδικασία όπως είπα νωρίτερα, γιατί ο ένας κατηγορούμενος ήθελε να έρθει ο βασικός, ο δικηγόρος, ο κ. Κούγιας, γιατί είναι σε άλλη υπόθεση. Τελικά η πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε να ξεκινήσει η διαδικασία και να εκπροσωπηθεί από έναν άλλο συνεργάτη, τον κ. Κούγια. Και από Δευτέρα θα μπορεί ο κ. Κούγιας να έρθει εδώ πέρα για να συνεχιστεί η διαδικασία. Μη χαθούν δηλαδή άλλες μέρες, γιατί συνειδητοποίησε η πρόεδρος ότι δεν αντέχουν οι γονείς άλλο. Ήταν δεν είναι το λογικό, Γιώργο μου. Δεν είναι λογικό. Βλέπω την εικόνα. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, καμιά δικαστής, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να μην υποκληθεί σε αυτή την εικόνα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι με σκυμμένο το κεφάλι. Μπαίνουν μέσα για να δικαστεί το παιδί τους. Ελπίδα μου, δίνω το λόγο σε σένα. Εγώ δεν έχω τι να πω. Γιατί μόνο ως ένας άνθρωπος που μιλάς για το τραύμα της ψυχής και διαχειρίζεσαι αυτό το τραύμα, μπορείς να μιλήσεις γι' αυτό και, Γιώργο μου, μπορείς να παρεμβαίνεις όποια στιγμή θέλεις. Το πένθος είναι κάτι που πονάει πάρα πολύ, γιατί ουσιαστικά τι γίνεται, χωρίς να σε ρωτάει κανείς, χωρίς να σε προετοιμάζει, σου παίρνει κάτι που εσύ το αγαπάς και δεν είσαι έτοιμος να το αφήσεις. Οπότε όλο αυτό, μέχρι να μπορέσεις να το βάλεις σε μία σειρά, να το συνειδητοποιήσεις, να το αποδεχτείς, αν μπορέσεις ποτέ να το αποδεχτείς, αφήνει τα σημάδια του. Και πολλές φορές δυστυχώς τα αφήνει για πάντα χαραγμένα τα σημάδια του. Όπως βλέπουμε εδώ. Απλώς ήθελα να πω, Ζήνα, ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι δύο άνθρωποι που, εκτός του γεγονότος ότι έχασαν
το αγαπημένο τους παιδί, το Βαγγέλη τους. Είναι δύο άνθρωποι που δεν έχουν μάθει την αλήθεια. Έχουν ακουστεί τόσο πολλά αυτόν τον 1,5 χρόνο για το τι περνούσε αυτό το παιδί, το πώς τελικά κατέληξε να φύγει από τη ζωή. Και είναι πολύ σημαντικό ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι προσδοκούν να ακούσουν μια αλήθεια έστω και σήμερα. Και είναι και στη δύσκολη θέση, γιατί αφού μας λέει ο Γιώργος ότι ξεκινάει ήδη και έχει ήδη ξεκινήσει, η μητέρα είναι αυτή που πρώτη θα κληθεί να ανέβει στο βήμα, στο έδρανο, για να καταθέσει. Είναι η πρώτη μάνα που σήμερα για πρώτη φορά θα μιλήσει. Όλη την ώρα, γιατί πραγματικά και στη θέα αυτού του πλάνου και στη δύσκολη σημερινή στιγμή για αυτή την οικογένεια, δεν υπάρχουν λόγια. Είναι αυτό που λες, ό,τι και να πεις, τα λόγια σου θα είναι λιγότερα από αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Έτσι. Και όχι μόνο αυτό, Ζήνα, να πούμε ότι ο πατέρας του Βαγγέλη Γιακουμάκη είναι ένας άνθρωπος σκληρός. Ξέρουμε ότι πολλούς μήνες από το χρόνο είναι στα βουνά με τα ζώα του. Δεν είναι ένας άνθρωπος της πόλης όπως εμείς. Είναι σκληρός και όμως τον βλέπεις, τον έχει ρίξει αυτή η κατάσταση. Τον έχει καταβάλει. Γι' αυτό και το βλέμμα του είναι μονίμως σκυμμένο στο πάτωμα. Θα μπορούσε να το πεις και απλανές. Δεν είναι όμως ο άνθρωπος, ακόμα δείχνει να μην το έχει συνειδητοποιήσει. Το ίδιο φυσικά και η σύζυγος, η μητέρα του Βαγγέλη, του Βαγγέλη του Γιακουμάκη, που και αυτή εμφανίζεται τελώς διαφορετική βέβαια, αλλά με ένα βλέμμα ανησυχίας, με ένα βλέμμα που άγχους, τι θα γίνει, θα μπορέσω να μιλήσω. Άκουγα τον κόσμο που την ώρα που περνούσε η οικογένεια μαζί με τους συγγενείς για να πάνε να κάτσουν στις θέσεις τους μέσα στο δικαστήριο, άκουγα γυναίκες που ήταν στο ακροατήριο και έλεγαν πώς αντέχει αυτή η μάνα. Τους έκανε εντύπωση πώς μπορούσε και ήταν στα πόδια της και είχε έρθει εδώ άλλη μια φορά για να δει αυτή η διαδικασία, να δει τι θα γίνει επιτέλους με αυτή την κατάσταση. Αν θα ξεκινήσει, αν δεν θα ξεκινήσει, αν θα βρεθεί η άκρη. Τους έδωσε να δει κάποια μηνύματα συμπαράστασης, κάποια μηνύματα στήριξης. Βέβαια, από απόσταση, χωρίς να τους πλησιάζουν, κανείς δεν τους ενόχλησε και φυσικά και οι ίδιοι δεν προκάλεσαν σε καμία περίπτωση με την είσοδό τους, με τη συμπεριφορά τους. Δύο άνθρωποι, σε λέω, που κάθαν στην άκρη, στις τελευταίες θέσεις του ακροατηρίου, σιωπηλοί, κοιτάζοντας μία το πάτωμα, μία την έδρα. Αυτή ακριβώς είναι η κατάσταση. Την άφησα πριν από λίγα λεπτά τη διαδικασία, μόλις είχε ξεκινήσει, γιατί υπήρχε θέμα αν θα ξεκινούσε ή όχι. Τελικά ξεκίνησε και αυτό είναι το ζητούμενο για τους ίδιους. Είπε πολύ σωστά η Ρούλα ότι η μητέρα θα καταθέσει πρώτη. Βέβαια υπάρχει πάρα πολλή διαδικασία, η οποία ως προς την γραφειοκρατία θα τις δούμε τώρα σε εξέλιξη τις επόμενες ώρες. Και από ό,τι μας ενημέρωναν εδώ πέρα οι άνθρωποι, πιθανότατα τη Δευτέρα θα συνεχιστεί η διαδικασία, Τρίτη. Πρέπει να τελειώσει αυτό το βάσανο. Πάντως, να πω και στους τηλεθεατές, για όσους δεν μας είδαν χτες, ότι αυτοί οι άνθρωποι, όπως το μετέφερε και η Ρούλα η Κουσκουρή, δεν έχουν την οικονομική ευμάρεια να πηγαίνουν έρχονται Ρέθυμνο Γιάννενα. Πήγαν οδικώς με το δικό τους αυτοκίνητο, έφτασαν εκεί. Και θέλω να μου πεις από τους συγγενείς τους ποιοι άνθρωποι είναι κοντά τους σε αυτή τη δίκη. Ζήνα, σε μένα μιλάς. Ναι, σε σένα, Γιώργο. Σε σένα, Γιώργο. Ποιοι άνθρωποι είναι κοντά τους από την οικογένεια. Υπάρχουν οι θείοι του Βαγγέλη, του Γιακουμάκη, υπάρχουν κάποιοι άλλοι κοντινοί συγγενείς και φίλοι. Είναι συνολικά 8 άτομα εδώ που βρίσκονται στα Ιωάννη αυτή τη στιγμή, μέσα στο δικαστήριο. Ο ένας στηρίζει τον άλλον και όλοι προσπαθούν να δώσουν κουράγιο στους δύο τους γονείς. Γιατί οι γονείς, όπως είδατε και εσείς στα πλάνα προηγουμένως, είναι αυτοί οι οποίοι σηκώνουν, επομίζονται όλο το βάρος, το ψυχολογικό βάρος αυτής της ιστορίας. Γιατί μιλάμε για το παιδί τους, για τον Βαγγέλη Γιακουμάκη. Είναι όλοι μέσα αυτή τη στιγμή. Περιμένουν να δουν πότε θα έρθει η σειρά τους. Ο καθένας έχει να πει αυτά που γνωρίζει και που νιώθει ότι πρέπει να πει για τη διαδικασία. Καταλαβαίνετε ότι σίγουρα δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Είναι κάτι πολύ δύσκολο, ψυχοφθόρο για τους ίδιους. Έχουν έρθει από την άλλη άκρη της Ελλάδος για άλλη μια φορά και ζητούν πλέον να προχωρήσει, να τελειώσει αυτό το πράγμα, αυτό το μαρτύριο. Γιατί για μαρτύριο πρόκειται, Ζήνα, είμαι σίγουρος. Δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει αυτή η εικόνα. Λένε στη δημοσιογραφία μια εικόνα ίσον χίλιες λέξεις και όταν δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται να την περιγράψεις. Δηλαδή, ό,τι και να πούμε, τι να πούμε. Αυτή η οικογένεια αναζητά την αλήθεια, μα δεν αναζητά την αλήθεια.
έχει πετρώσει και η αλήθεια και το πιστεύω τους και η διεκδίκηση και το συναίσθημα. Είπε την κατάλληλη λέξη. Είναι βράχος. Δηλαδή, δεν. Και είναι αυτό που λες και εσύ, ότι αυτή τη στιγμή πραγματικά η σιωπή είναι πιο δυνατή από κάθε άλλη λέξη. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Ρούλα, επειδή πρέπει να τον αποδεσμεύσουμε, αν θέλεις κάτι άλλο να πούμε για την υπόθεση σε αυτή τη στιγμή. Όχι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι εκτός από τη μητέρα του Βαγγέλη, στη συνέχεια θα καταθέσει και ο πατέρας του. Είναι εκεί και ο θείος του Βαγγέλη Γιακουμάκη που θα καταθέσει. Και βεβαίως στο πλευρό της οικογένειας βρίσκονται και οι συγγενείς τους, τόσο από την Κρήτη που τους συνόδεψαν, αλλά και συγγενείς που έχουν στα Ιωάννινα. Θυμάσαι ότι και πέρσι είχαμε κάνει συνέντευξη στη θεία του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Είναι η γυναίκα που φιλοξενούσε το Βαγγέλη όταν έβγαινε από τη γαλακτοκομική. Λοιπόν, είναι όλοι στο πλευρό τους. Γιώργο μου, για ό,τι νεότερο μας ενημερώνεις, για να μπεις στις δικαστικές αίθουσες και να παρακολουθήσεις από κοντά. Εγώ δεν το λέω θρίλερ, το λέω ανθρώπινες στιγμές που δυστυχώς το τελευταίο διάστημα αυτό το bullying συνεχίζεται και συνεχίζεται και συνεχίζεται και η Ρούλα έχει κάνει ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ. Γεια σου Γιώργο, το οποίο θα δούμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα με bullying πολύ σκληρό. Και αυτό το bullying άρχισαν να το λέμε πια μετά την υπόθεση δυστυχώς του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι για την είδηση που διάβασα. Στο κοντρόλ μιλάω. Αν είμαστε έτοιμοι, αλλιώς να πάω σε ένα διαφημιστικό. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, διαβάσαμε την είδηση και ζητήσαμε από τον άνθρωπο στον οποίο αναφέρεται να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί. Σήμερα το πρωί λοιπόν υπήρξαν δημοσιεύματα για ληστεία και εισβολή στη μεζονέτα της Εκάλης της Δήμητρας Παπανδρέου. Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι αγαπητή Ζήνα. Τι κάνεις αγάπη μου καταρχήν. Καταρχήν είμαι καλά, δόξα τω Θεώ, και θέλω να σε συγχαρώ για την εκπομπή σου και για τα θέματα κοινωνικής ευαισθησίας με τον τρόπο που θα πλησιάσεις και θα προσεγγίσεις. Θέλω κάποια στιγμή και φέτος να τα πούμε όπως πολύ όμορφα βεβαίως, τα είπαμε και πέρυσι, με χαρά. Την αγάπη και όλη μου τη χαρά. Τι ακριβώς έχει συμβεί, έπεσες... Λοιπόν, έχω φρίξει από το πρωί, βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που εγώ αντιμετωπίζω δημοσιεύματα τέτοιου τύπου. Όχι τέτοιου τύπου, δημοσιεύματα διαφόρων τύπων. Όπως ξέρεις, είμαι ένα άτομο το οποίο έχει χτυπηθεί με διάφορους τρόπους. Λοιπόν, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί έχω ακούσει σήμερα ότι η Σπύρα των Βορείων Προαστίων μπήκε μέσα στο σπίτι, στην μεζονέτα της Εκάλης. Που είχε χτυπήσει και την Άννα Βύση και... Ναι, κοίταξε να δεις. Καταρχήν δεν μένω στην Αγράμπελη, εδώ και πολλά χρόνια. Εγώ το ξέρω. Ναι, δεν έχει καμία σχέση, γιατί βλέπω και πήγανε και κάμερες εκεί που δεν έχει άδικα εντελώς. Καμία σχέση η Αγράπελη. Δεύτερον, δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν πήγε δηλαδή καμία Σπύρα να πάρει κάτι. Το δικό μου το σπίτι δεν προσφέρεται από οικονομικής ευμάρειας, ούτως ώστε να ληστέψουν και κάτι. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι στις αρχές του καλοκαιριού, επειδή έλειψε για λίγο κάποια στιγμή και άφησα ανοιχτά, κάποιος από τους, αλλά πολύ νωρίς το καλοκαίρι, κάποιος από το πλήπλανο και προφανώς που γινόντουσαν διάφορες εργασίες, μπήκε μέσα και μου πήρε το παλιό μου λάπτοπ, στο οποίο είχα περασμένο βεβαίως όλα μου τα αρχεία, και ηλεκτρονικό μου τσιγάρο και δύο δαχτυλιδάκια φόβ που είχα ακουμπήσει εκεί πέρα. Αυτό ήταν όλο. Άρα το δεν υπάρχει εισβολή στο σπίτι σου. Τεράστιες διαστάσεις και δεν ήταν και άξιο λόγου, δηλαδή να υποθεί κάτι τέτοιο. Απλώς ήθελα... Αυτό ήθελα να πω, να διαψεύσω αυτή ναι. την είδηση. Κάτι θέλει να σε κυρία ρωτήσει, Παπανδρέου. Κυρία Παπανδρέου, καλή σας ημέρα. Απλώς ήθελα να ρωτήσω, επειδή μέσα στο δημοσίευμα, εκτός του γεγονότος ότι αναφέρουν ότι πέσατε θύμα ληστείας που εσείς το διαψεύδετε, γίνεται και μεγάλος λόγος για τα αντικείμενα του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου, ότι αφαιρέθηκαν όλα αυτά τα αντικείμενα. Οπότε ούτε σε αυτή την πρώτη διάρρηξη που αναφέρεται αφαιρέθηκαν αντικείμενα του λάπτοπ. Καμία σχέση με όλα αυτά. Καμία σχέση. Λοιπόν, τίποτα. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητή Ζήνα, σε ευχαριστώ, χάρηκα πάρα πολύ. Σ' αγαπούμε και το ξέρεις. Θέλω πραγματικά να πω και δημόσια ότι σε προσκαλώ εδώ, να πούμε όλα αυτά που συμβαίνουν... Ωραία, και εγώ δημόσια σου υπόσχομαι ότι θα έρθω να κουβεντιάσω. Που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία πια και δεν ξέρω αν κάποτε ο Ανδρέας Παπανδρέου τα είχε προβλέψει. Βεβαίως τα είχε προβλέψει όλα αυτά. Τα είχε προβλέψει πολύ νωρίς και το ξέρουμε όλοι μας. Πόσο. Προαιρετικός, ναι. Και τι πράγματα είχε πει που επαληθεύονται σήμερα. Γιατί το στάδιο αβεβαιότητας που πια είμαστε και εμείς και εσείς,
είναι πρωτάκουστο και πρωτόγνωρο για την ελληνική κοινωνία. Σε ευχαριστώ και θα τα πούμε από κοντά. Σε ευχαριστώ και θα τα πούμε, είναι υπόσχεση. Φιλιά στον αγαπημένο μου. Ευχαριστώ επίσης. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα σας ταξιδέψω στην Κατερίνη και στο χωριό εξοχή του Χρήστου Χολίδη, της οικογένειάς του, αυτών των μοναδικών ανθρώπων που γνώρισα, την Πολυξένη, τη μαμά, τον μπαμπά Χάρη και γνώρισα και τη Χριστίνα την αδελφή, δεν γνώρισα την Ελένη. Όμως γνώρισα όλο το χωριό μαζί με τον Σπύρο το Σιγούρο και τον ιερέα... Τον πατέρα Ιωάννη, Θεός. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε, περάσαμε υπέροχα, μας έκαναν το τραπέζι μετά αυτοί οι άνθρωποι σε ένα καταπληκτικό εστιατόριο, μας υποδέχτηκαν στο σπίτι τους, το σπίτι τους έγινε βεστιάριο για μας, αλλάζαμε, μπαίναμε, βγαίναμε, μας κερνούσαν καφέδες. Ο Χρήστος Χολίδης πήρε αγροτικό και με πήγε σε περίεργα μέρη για να κάνουμε τη συνέντευξη. Δεν πήγαμε, το Χρήστο Χολίδη. Και βάλατε και τρίποντο με αυτό που σου είπε. Ναι. Γιατί σου είπε πολύ ωραία είδηση. Μου είπε πολύ ωραία είδηση. Πώς... Αναζητώ τη γυναίκα που ήθελε να μείνει έγκυος, αν και ξέρω. Το φωτογραφίζει πολύ έντονα. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά πάρτε ένα καφεδάκι και απολαύστε Χρήστο Χολίδη. Άντρας ωραίος, 1,95, φωνάρα, μπασκετμπολίστας. Έκανε και modeling. Ό,τι δοκίμαζε πετύχαινε. Γιατί έμπαινε, μου είπε με τσαμπουκά. Το ξέρω, είμαι τραγουδιστής. Το ξέρω, είμαι μοντέλο. Και ας μην είχε περπατήσει ποτέ σε πασαρέλα. Μας τα λέει μετά. Στα μάτια κοίταξε με. Απόψε άκουσε με. Θέλω όσα νιώθω να σου πω. Ο Χρήστος Χολίδης μας ξεναγεί στο χωριό του στην Κατερίνη. Μας συστήνει για πρώτη φορά τον πατέρα του, προκαλεί με τις αλήθειες του και θυμάται τα πάντα. Με το Χρήστο Χολίδη. Πάρα πολύ. Και κέρδιζε όταν του έκανα πεσήματα. Δηλαδή, πώς του κάνει. Και κύριε Χολίδη. Και κύριε Χολίδη. Θέλω να σου πω ότι με αυτό το τραγούδι στο Voice γίνεται πανικός, παιδιά. Στη Θεσσαλονίκη, δώστε μου πλάνο να τον χαρώ. Πανικός, παιδιά. Δεν πέφτει καρφίτσα. Όπω θα πάμε κι εμείς εκεί. Δεν πέφτει καρφίτσα. Δεν έχουμε λεφτά να νοικιάσουμε ένα λεωφορείο να μας πάει να παίζει μουσική ο Τρυφωνόπουλος. Γίνεται πανικός. Άνοιξε, έκανε πρεμιέρα στις 14 του μηνός. Κουνιέσαι να σε πιάνει το πλάνο. Αυτό, κάτσε εδώ, ναι, σταθερή. 14 λοιπόν του μηνός έκανε πρεμιέρα, είναι με νέα παιδιά και βγήκε ταλαντούχα, και έγινε ταλαντούχα. Λουλουδοπόλεμος, καλές τιμές, γιατί δεν έχει καβαλήσει το καλάμι και δεν ξέρει τι γίνεται. Καθόλου δεν το έχει καβαλήσει. Είναι παιδί της εποχής του, ξέρει πάρα πολύ του τι γίνεται στην επικαιρότητα. Λοιπόν, σταμάτα. Και... είπες πάρα πολλά για τον Χρήστο. Να ρωτήσω έναν άντρα, ναι, που τον γνώρισα από κοντά, το Σπύρο το Σιγούρο. Έτσι. Ναι. Πολύ ωραίος τύπος, φίλος, large. Α, μπράβο, περίμενα να το πεις. Έλα. Large. Άντρας. Και με πολύ ωραίες γυναίκες στο παρελθόν. Θες να πεις ονόματα, δεν θα σου επιτρέψω. Έχουμε συνέντευξη με τον καλλιτέχνη, τον οποίο κλείσαμε. Ήταν η μαμά του η Πολυξένη, ο μπαμπάς του ο Χάρης. Τι ωραίος, κούκλος ο μπαμπάς. Υπέροχος άνθρωπος, πολύ ευαίσθητος. Μοιάζει στον μπαμπά, τον έχουμε και πλάνα. Θέλω να σου πω ότι όσο κάνατε συνέντευξη, μου μιλούσε ο πατέρας του και μου έλεγε τα από κάτω. Μου ανέλυε. Αυτά τα από κάτω ήταν πολλά κάποια πολλά, στιγμή. Πολλά. Λοιπόν, θέλω να δούμε το πρώτο μέρος, να πάμε στο χωριό. Για τον πατέρα Ιωάννη κάτι έχουμε να πούμε μετά και κάτι που συνδέει το Χρήστο Χολίδη και κάτι που θα γίνει. Όμως θέλω να τον απολαύσετε. Κυρίες μου, τον καφέ τον έχετε. Μην τον πιείτε σιγά σιγά, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Και θα πούμε και θα δούμε το βίντεο, παρακαλώ. Μη μου ζητάς να σου πω, μήνε σ' αγαπώ, αφού σε λίγο δεν θα... Στα μάτια κοίταξε με. Απόψε άκουσε με, θέλω όσα νιώθω να σου πω. Αυτή τη φορά
Το ταξίδι μου θα είχε άρωμα νοσταλγικό. Θα επέστρεφα τον καλεσμένο μου στις ρίζες του. Εκεί που όλα είναι πιο εύκολα για τη μνήμη. Εκεί που όταν επιστρέφεις νιώθεις νικητής. Γιατί τα κατάφερες να εκπληρώσεις όνειρα των παιδικών σου χρόνων. Πάντα έλεγα ότι ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που δεν ξεχνά από πού και πώς ξεκίνησε. Δεν σταματά να είναι ο ήρωας της ζωής του, ο πρωταγωνιστής. Η αγάπη αυτή αν σβήσει, τότε γη θα σταματήσει. Μέρα δεν θα ξημερώσει και ο ήλιος θα παγώσει. Το ίδιο σπίτι, γεμάτο αναμνήσεις από οικογενειακές στιγμές, ορθώνεται στα μάτια μου. Του ζητάω όμως το ραντεβού μας να είναι στην πλατεία που υπάρχει μια παιδική χαρά. Τα καλοκαίρια του ή στις γιορτές πήγαινε στην Κατερίνη και στο χωριό των γονιών του, την Εξοχή. Εκεί θα τον συναντήσω. Πόσα χρόνια έχεις να ανέβεις σε κούνια? Α, πολλά. Πάρα πολλά. Που να σε χωράει η κούνια. Και αυτή την πλατεία φαντάζομαι ότι θυμάμαι που δεν υπήρχαν καν οι κούνιες και όλα αυτά εδώ πέρα. Τι θυμάσαι πιο έντονα από τα παιδικά σου χρόνια? Λοιπόν, θυμάμαι τελείωνε το σχολείο. Ερχόμασταν μετά από μία-δύο μέρες το πολύ. Και περίμενα οπωσδήποτε το πανηγύρι που γινόταν εδώ πέρα. Ήταν των Αγίων Πάντων. Ο μπαμπάς τι δουλειά έκανε? Ο μπαμπάς δούλευε στο Τελωνείο Αθηνών. Και ήταν και μουσικός που τραγουδάγε. Η μαμά? Η μαμά δούλευε σε κάποιες δουλειές. Σε βιοτεχνία θυμάμαι ήταν και δούλευα και εγώ μικρός τότε. Θυμάμαι κόβα τα μανίκια. Κόβα μανίκια, κάνα τέτοια. Εγώ δούλευα από μικρός και εγώ. Ξέρεις, ναι, αυτό δεν το ξέρα. Θέλανε να με μάθουν πώς γίνεται το μεροκάματο. Και μετά όταν πήγα 16 χρονών, 16 χρονών πήγα στο Τελωνείο Αθηνών κι εγώ. Ο πατέρας μου ήταν στο Για ρούφα. Για τελώνεις το πήγαινες δηλαδή? Όχι, εργάτης. Ήμουν εργάτης. Ξεφόρτωνα κουζίνες, ψυγεία, τα τρένα, στο σταθμό Λαρίσης ήμουνα. Και δούλευα. Έχεις σκεφτεί αν δεν κατέληγες τελικά στο τραγούδι, ποια δουλειά θα ήθελες να κάνεις? Εκτός από αθλητής. Ναι. Θα ήμουν σίγουρα μόνιμο στο στρατό. Εγώ πάντως αυτό δεν το πιστεύω, δεν σου ταιριάζει. Αλήθεια λες? Ναι, με τίποτα. Είμαι ένα πολύ καλό στρατιώτης. Και είμαι ακόμα. Όχι, λατρεύω, να σου πω. Λατρεύω το στρατό, λατρεύω τα σώματα ασφαλείας. Έχουμε τρομερά παλικάρια που φιλάνε αυτή τη χώρα. Και νιώθω ότι θα μπορούσα να ήταν και εγώ ένας από αυτούς. Άνετα. Δηλαδή, μου αρέσει, είναι το αγαπώ. Σ' αρέσει η πειθαρχία? Πάρα πολύ, ναι. Σε όλα τα πράγματα. Μ' αρέσει η πειθαρχία, η τάξη. Και είμαι άνθρωπος που ξέρω να και μπορώ να ακολουθώ κανόνες. Και στη σχέση πειθαρχία? Όχι τώρα, εντάξει. Ναι. Είπαμε, στη σχέση αφήνεσαι. Μόνο εκεί. Μόνο εκεί. Ναι. Στη ζωή πάντως και σε κάθε στόχο σου πειθαρχία. Έτσι, ναι. Έτσι έμαθα από μικρός, να ξέρεις. Δηλαδή και στον αθλητισμό. Η πειθαρχία, ομαδικότητα. Αυτό είναι το. Αυτούς τους δύο δρόμους ακολουθείς. Βάζεις μετά το ταλέντο σου και το χαρακτήρα σου και πετυχαίνεις. Αυτό νομίζω είναι. Αυτό έχει να κάνει με ένα συγκροτημένο άνθρωπο επαγγελματία, να σου το πω έτσι. Θα πάμε λίγο στην εκκλησία που βαφτίστηκες. Ναι, εννοείται, εδώ δίπλα είναι. Και μετά ξέρεις που θέλω να με πας. Ναι. Εκεί που έπαιζες μπάσκετ, να σε δω λίγο να βάλεις ένα. Ένα σου θα το βάλω. Ένα μπορεί να μπει. Για πάμε, παρακαλώ. Πάμε, ναι. Πού βρισκόμαστε, Χρήστο? Βρισκόμαστε στην εκκλησία των Αγίων Πάντων, εδώ στην Εξοχή. Εδώ βαφτίστηκα. Ενώ γεννήθηκα στην Αθήνα, με βαφτίσαν εδώ πέρα. Γλέντια εδώ, κακό και τέτοια. Ο μπαμπάς έπαιζε ακορντεόν από τότε? Ναι. Από τότε, ναι. Πριν από μένα, πριν και από τις αδερφές μου, από μικρός έπαιζε. Και κατέβηκαν στην Αθήνα, γεννήθηκα εγώ στην Αθήνα και με βαφτίσαν εδώ πέρα. Τις βλέπεις αυτές τις φωτογραφίες, αρέσει να τις βλέπεις? Αυτές έχω στο πατρικό μου στο Γάλεο και πηγαίνω καμιά φορά έτσι, με πιάνουν τα νοσταλγίες, ξανανοίγω τα άλμπουμ και κοιτάω. Σ' αρέσει να γυρνάς στο παρελθόν? Μ' αρέσει να μην το ξεχνάω. Νομίζω ότι αν ξεχάσεις το παρελθόν σου και ποιος είσαι και από πού ξεκίνησες, νομίζω ότι δεν έχεις μέλλον, δεν περπατάς σωστά. Χρήστος Χολίδης γεννήθηκε πριν 37 χρόνια. Μεγάλωσε στο Εγάλεο. Μπασκετμπολίστας από το 1998
με ύψος 1,95. Πού με έβγαλες εδώ? Εδώ είναι το σχολείο, το δημοτικό σχολείο, και είναι η πιαγωγή εδώ πέρα, πηγαίνουν τα ξαδέρφια μου εδώ. Και τα καλοκαίρια που ερχόμουν εγώ, ξημεροβραδιαζόμασταν εδώ πέρα, παίζαμε στην για μπάσκετ. Καλός μαθητής. Α, γενικά. Γενικά δεν διάβαζα, αλλά τα έπαιρνα. Να διάγωγα τον καθηγητή, είμαι πιο πολύ να ακούω. Τα έπαιρνες κρανίο ή τα έπαιρνες τα γραμματά. Τα έπαιρνα από τον καθηγητή. Δεν θα έλεγα, δηλαδή, αν δεν έπαιζα μπάσκετ, νομίζω ακόμα σχολείο θα πήγαινα, σίγουρα. Με βοηθήσαν να είναι καλά. Σε βοήθησαν τα εξωσχολικά μαθήματα. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Στη γυμναστική φαντάζομαι ήσουν άρχοντας. Παρέα στη δεύτερη θέση. Εμείς οι δυο σαν πέρα και σώματα ενωμένα. Παράλληλα, ο δημοσιογράφος της εκπομπής, Σπύρος Σιγούρος, ρωτάει κατοίκους του χωριού για τον Χρήστο Χολίδη. Πατέρα Ιωάννη, έχετε κοινά παιδικά χρόνια με τον Χρήστο Χολίδη? Όταν ερχόταν εδώ το καλοκαίρι, κάναμε παρέα μαζί. Παίζαμε μπάσκετ, πηγαίναμε στο γήπεδο, παίζαμε ποδόσφαιρο, βγαίναμε έξω το βράδυ, κάναμε παρέα. Αυτό που έχω να πω για τον Χρήστο που με ενδιαφέρει εμένα άμεσα και σαν παπά πλέον, είναι ότι ο Χρήστος είναι εκεί που είναι τώρα ψηλά, να είναι γερός, φωτισμένος. Για μας το σημαντικότερο είναι ότι δεν έχει αλλάξει ο χαρακτήρας του. Και εμείς τον καμαρώνουμε οι χωριανοί εκεί που έχει φτάσει, αλλά που κυρίως δεν έχει αλλοιώσει το χαρακτήρα του. Ήταν και είναι το καλύτερο παιδί. Επειδή ήταν αλεξιτοπιστής, είχε ποτέ κινδυνέψει? Κινδύνεψε, είχε ένα πάρα πολύ σοβαρό ατύχημα, βρέθηκε στο νοσοκομείο, είχε χάσει τις αισθήσεις του. Μετά από πτώση? Μετά από πτώση από το αεροπλάνο. Μετά από πτώση από το αεροπλάνο. Είχε πολύ σοβαρό ατύχημα, πάρα πολύ σοβαρό. Νοσηλεύτηκε και δόξα τω Θεώ όλα καλά. Εδώ που έχει φτάσει είναι με την αξία του. Είναι τόσο καλό παιδί που δεν έχω λόγια, τι να πω. Θυμάμαι όταν ερχόταν διακοπές, τον άρεσε πάντα, πηγαίναμε σε ένα ταβερνάκι εδώ κάτω και τραγουδήσει πάντα ποντιακά, τον αρέζανε. Ήτανε, δηλαδή τον άρεσε η παρέα, το κρασί, τους φίλους, δεν άφηνε κανένα να φύγει από το τραπέζι. Μέχρι που κρατούσε, μέχρι πρωία που λέμε. Παίζαμε μαζί μπάσκετ, τον μάθαινα φυσικά, όπως ήταν μικρός. Είναι πολύ αγαπητός στο χωριό και όποτε τον καλούμε τον Χρήστο, μας βοηθάει. Έχει κάποιον αγαπημένο μεζέ? Ο Χρήστος, τον αρέσουν πολύ τα λουκάνικα. Ο Χρήστος είναι πολύ καλό παιδί και μπράβο του που έφτασε εκεί πάνω. Μπράβο του. Και θα φτάσει και πιο ψηλά. Είναι σίγουρο αυτό. Και εμείς το ευχόμαστε στα χωριά και χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Νιώθω πως τον θαυμάζουν, τον αγαπούν. Εγώ αυτό το ένιωσα όταν πήγα σε νυχτερινό μαγαζί που τραγουδούσε για τα γενέθλια μιας φίλης μου, χωρίς διάθεση. Όταν όμως βγήκε στη σκηνή, ένιωσα πως ζούσε την κάθε στιγμή. Το κοινό το αγκάλιαζε. Δεν νιώθεις ότι σε κοροϊδεύει. Λες και σήμερα τραγουδάει για μένα. Σε μια γωνιά τον βλέπω με τον πατέρα του. Τι τρυφερή σκηνή, μοναδική για τα μάτια μου. Θέλω να σε προσέχω, πάνω και απ' τη ζωή μου να σε έχω. Φύλακα κι άγγελό μου, κι από τι έχω το καλύτερό μου. Για τη συνέντευξη θα με πάει κάπου έκπληξη, μου είπε. Έπρεπε όμως να πάμε με αγροτικό και δύο καρέκλες από το σπίτι του. Βρισκόμαστε στην εξοχή Πιερίας, στην Κατερίνη. Είναι ένα μέρος το οποίο πέρασα εδώ τα καλοκαίρια μου. Πολλές ωραίες στιγμές. Μεγάλωσα εδώ με τα παιδιά του χωριού. Βέβαια για τα καλοκαίρια μόνο, γιατί εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα, στο Γάλλιο. Και σε έφερα σε ένα πολύ ωραίο μέρος για να δούμε, να δει και ο κόσμος τις ομορφιές που έχει αυτός ο τόπος εδώ. Όπως έπρεπε να έρθουμε, με αγροτικό. Ναι, εννοείται, εννοείται. Εγώ μισός, ναι, πάλι.
πάλι μισός. Δεν μιλάω, δεν γελάω, με πονάω. Εγώ τρελός, ναι, πάλι τρελός. Ούτε κοιτάω τα φανάρια που περνάω. Πώς μεγάλωσε ο Χρήστος Χολίδης? Μεγάλωσα σε μια γειτονιά στο Γάλλο, με δύο υπέροχους γονείς, με δύο υπέροχες αδερφές. Ήμουν ο μικρότερος της οικογένειας. Ένας ξανθομπάμπουρας που αλώνιζε εκεί στο Γάλλο. Μεγάλωσα σαν φυσικά σχολείο. Έπαιζα ποδόσφαιρο σε μια ομάδα στην Έλλας Ποντίων, γιατί είμαστε και ποδιακής καταγωγής και 100%. Και έπαιζα ποδόσφαιρο μέχρι τα 13 μου και μετά ξεκίνησα με τον αθλητισμό, με τον μπάσκετ. Εκεί με τον μπάσκετ το πήρα λίγο πιο σοβαρά. Άρχισε να γίνεται αυτό το όνειρο ζωής για μένα. Το οποίο το και το ακολούθησα και το οποίο μεγαλώνοντας και κοιμόμουν με μια μπάλα του μπάσκετ, να το πω έτσι. Το ποδόσφαιρο γιατί το εγκαταλείπεις? Εγκαταλείπω το ποδόσφαιρο γιατί κάναμε προπονήσεις τότε σε ένα γήπεδο μπάσκετ, γιατί δεν υπήρχαν γήπεδα, στο Εγάλαιο, και ξαφνικά αυτό έφυγε η ομάδα αυτή και να πάει στον Κορυδαλό, σε ένα γήπεδο του Κορυδαλού. Και εγώ ήμουν πιτσιρικάς και δεν μπορούσα να πηγαίνω εκεί με το ποδήλατο, γιατί δεν με αφήνανε κιόλας, γιατί φοβόταν, είχε δρόμο. Και έτσι αποφασίζω να το σταματήσω και ταυτόχρονα μου λένε γιατί δεν έρχεσαι να παίξεις μπάσκετ. Έτσι είχε γίνει. Και έτσι απλά ξεκίνησα και τελικά το είχα και αυτό. Πάντως μου δίνεις την ευκαιρία να σε ρωτήσω το εξής. Εγκαταλείπεις εύκολα στη δυσκολία? Όχι στη δυσκολία. Εγκαταλείπω κάτι όταν με πληγώνει. Έχω τρομερή υπομονή. Σκάω γάιδα δηλαδή στην υπομονή μου. Είναι με φοβερό. Έτσι και είμαι και στις σχέσεις μου. Έτσι είμαι και με τους ανθρώπους. Κάνω τρομερή υπομονή και με τους ανθρώπους και με τη δουλειά μου και αυτά. Αλλά όταν αυτό φτάνει πλέον να κοιμάμαι και να ξυπνάω με τη στεναχώρια, είμαι άνθρωπος των μεγάλων αποφάσεων. Παίρνω απόφαση πολύ. Είμαι απόλυτος. Όταν κάτι θα σε πληγώσει, δεν ξαναγυρνάς? Όχι, ποτέ. Φαντάζω ότι σταμάτησα το μπάσκετ και έκανα 12 χρόνια να πιάσω την μπάλα. Όχι να μπορώ να παίξω. 12 χρόνια. Γιατί σε πλήγωσε το μπάσκετ? Γιατί δεν υπάρχει υποδομή, δεν υπάρχει παιδεία, δεν υπάρχουν οι ομάδες και όποιος περνάει απ' έξω και από ένα γήπεδο είναι παράγοντας. Δεν υπάρχουν όλα αυτά. Οι πρόεδροι είναι οι περισσότεροι, δυστυχώς που το λέω γιατί έχω ζήσει κι εγώ μέσα σε αυτά, κοιτάνε μόνο το πορτοφόλι τους και τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει υποδομή για να χτιστούν νέα ταλέντα και είναι ένα πράγμα που εμένα με στεναχωρεί πάρα πολύ, και γιατί είμαι ένα παιδί από αυτά. Και έτσι λοιπόν σταμάτησα τον αθλητισμό. Να με θυμάσαι που και που και να σε καλά. Ξέρω πως είσαι πια αλλού. Δεν θέλω πολλά. Τεράστιο κεφάλι ήταν στρατός. Ανδρώθηκα λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε για την ηλικία μου. Στα 22 μου εγώ είχα δει τη ζωή μου να περνάει μπροστά τα μάτια μου. Έχω υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις στα Αλεξιτώτα. Είχα ένα ατύχημα εκεί. Ήμουνα συσκευαστής Αλεξιτώτων. Μία από τις πιο υπεύθυνες δουλειές που υπάρχει, δηλαδή συσκεύαζα, εγώ έβαζα την υπογραφή μου για να πηδάνε τα κομμάντος στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ανδρώθηκα λίγο παραπάνω από το κανονικό. Πάω λοιπόν στο στρατό και εκείνο το ωραίο καλοκαίρι που μπαινώ για να κάνω τις προπονήσεις, συναντιόμαστε με τους υπεύθυνους. Και για κάποιους λόγους τέλος πάντων δεν τα βρίσκαμε οικονομικούς και με χτυπήσαν στο φιλότιμο. Δηλαδή είμαι άνθρωπος που ξεχύλισε το ποτήρι. Πέρναγα τόσο δύσκολα εκείνη την εποχή. Γιατί πέρασα πολύ δύσκολα στο στρατό. Και αποφασίσω να το σταματήσω. Έτσι μαχαίρι. Δηλαδή δεν σταμάτησα όμως ποτέ τον αθλητισμό για να γίνω τραγουδιστής. Δεν ήταν το όνειρό μου αυτό. Το όνειρό μου ήταν να παίξω στην εθνική ομάδα, ήταν να παίξω μπάσκετ, με φανταζόμουν αθλητή. Και ξαφνικά έρχεται στη ζωή μου το τραγούδι. Η μιζέρια σε στεναχωρεί? Όχι, δεν μπορώ καθόλου. Δεν αντέχω, δεν μιζεριάζω ποτέ. Δεν μπορώ, τους μίζω ως άνθρωπος, η παρέα μου δεν είναι κανάς. Δεν μυρολατρεί κανείς, δεν γκρινιάζει. Δεν τα μπορώ αυτά όλα, καθόλου. Του τσιγκούνιδες ανθρώπους τους μπορείς? Όχι. Αυτοί που με ξέρουν, δηλαδή, καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να κάνουν παρέα μαζί μου. Είσαι δοτικός σε όλα? Σε όλα, τα πάντα. Δεν με νοιάζει καθόλου. Από την οικογένειά μου, από τους φίλους μου, από τις γυναίκες που έχουν περάσει στη ζωή μου. Δίνω τα πάντα και δεν με νοιάζει να πάρω. Έχεις σκεφτεί από πού πηγάζει αυτό? Δεν ξέρω. Δεν το έχω σκεφτεί, να σου πω την αλήθεια. Νομίζω είναι ο χαρακτήρας του ανθρώπου έτσι. Εγώ δεν φοβάμαι να φτωχύνω γιατί έχω κάνει φτωχός. Δεν με φοβάμαι να γίνω πλούσιος γιατί θα τα φάω. Δεν είμαι άνθρωπος. Μ' αρέσει να δίνω. Παίρνω αγάπη, παίρνω εγώ την ευχή που μπορεί κάποιος να μου δώσει.
Το νιώθω ότι μου τη δίνει, ας πούμε. Και μ' αρέσει και θέλω να πάρω. Προτιμώ να πάρω ευχές παρά να πάρω λεφτά. Ποιος ήταν ο πιο δοτικός άνθρωπος στην οικογένειά σου? Οι αδερφές μου σίγουρα. Όλη μου γίνεται έτσι. Δεν ήμασταν όλοι, όλοι για έναν, και τώρα που μεγάλωσα, ας πούμε, εγώ και κάνω πράγματα στη ζωή μου, είμαι στέγη. Άρα. Άρα ο πατέρας και η μητέρα ήταν αυτοί που. Εντάξει, εννοείται, έτσι μεγάλωσα. Έτσι μεγάλωσα. Δεν δηλαδή... υπήρχε μιζέρια στην οικογένειά σας, όχι, είτε ποτέ. Στα εύκολα είτε στα δύσκολα. Ποτέ. Οι γονείς μου, ο πατέρας μου ξεκινήσαν εξυπόλυτοι εδώ από το χωριό μας εδώ που βρισκόμαστε και φύγανε με τη μητέρα μου, ήρθαν στην Αθήνα και χτίσανε ένα σπίτι, χτίσανε εδώ το σπίτι, μεγαλώσανε εμάς, δηλαδή ευλογημένοι. Έλεγα θα σβήσω το όνομά σου, έλεγα θα φύγω μακριά σου, τίποτα δεν έγινε απ' αυτά, τίποτα δεν έγινε απ' αυτά. Πώς μπαίνει το τραγούδι στη ζωή σου? Το τραγούδι υπήρχε στη ζωή μου, γιατί ο πατέρας μου ήταν τραγουδιστής ποντιακή μουσική, βέβαια. Τραγούδαγε σε γάμους. Πρόσφατα με βρήκε κάποιος και λέει ο πατέρας σου, λέει, τραγούδισε στο γάμο μου, και μάλιστα λέει ανέβαλα το γάμο για την ημερομηνία γιατί δεν μπορούσε να έρθει. Τότε ο μπαμπάς ήταν με ένα ακορντεόν και με ένα ηχείο και πηγαίνανε, ήταν φτωχικά τότε, δεν ήταν όπως είναι τώρα, πάνε ορχήστρες και δεξιώσεις και τέτοια. Και πήγαινε ο μπαμπάς και στο γάμο τους έπαιζε στο γλέντι τους. Οπότε με αυτά από εκεί έκτισε ο πατέρας μου, η μουσική υπήρχε στο σπίτι μας. Και θυμάμαι, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ένα φίλο μου, ένα συμπαίκτη μου, τον Γιώργο τον Κασάνο, να είναι καλά το παιδί. Τραγούδαγα, εγώ θυμάμαι στα αποδυτήρια συνέχεια. Τραγούδαγα, δεν είχα θέμα. Και κάθε φορά που έμεινα να κάνουμε, ήμασταν στα ντους και τραγουδάγαμε. Και κάθε φορά που έμεινα να και μου έλεγε κάτσε και έπαιζε μπάσκετ. Κάτι ακούγανε αυτοί. Αλλά δεν το είχα σκεφτεί ποτέ να το κάνω επαγγελματικά. Και όπως όταν σταματάω λοιπόν το μπάσκετ και έχω τελειώσει και το στρατό και έχω κάτσει, θυμάμαι καθόμουν σε μια καφετέρια. Δηλαδή πήγαινα το πρωί, έφευγα το απόγευμα, έπινα δύο καφέδες, θυμάμαι. Δεν μίλαγα σε άνθρωπο και προσπαθούσα να σκεφτώ τι πρέπει να κάνω. Τι θα κάνω, δεν ήξερα τι να κάνω. Και τότε θυμάμαι έπιασα μαγαζί, έγινα μπάρμαν σε ένα μαγαζί γιατί ήθελα να βγάζω δικά μου λεφτά, γιατί δεν ανεχόμουν να μου δίνει ο μπαμπάς λεφτά. Οπότε με μια φίλη μου τυχαίνει και βρισκόμαστε μια καφετέρια. Μια κοπέλα λέει, ψάχνουμε μοντέλα στη Ρούλα την Κορομιλά, ήταν τότε στη φίλη μου. Και λέω, ναι, εγώ, λέω, μοντέλο. Λέει, έχεις κάνει, λέω, φυσικά, λέω. Και δεν είχα ιδέα. Οπότε ήμουν άνθρωπος που τολμούσε πάρα πολύ, ναι. Και πήγα από το πουθενά, πήγα εκεί, έκανα μια-δύο εκπομπές. Στην τρίτη εκπομπή, που ήταν και τελευταία, μπαίνω μέσα στο. Όπως τα λέω τώρα, μπαίνω μέσα στο πλάτο. Με φιδίασες με αυτό που είπες. Ναι, έτσι ήμουνα. Αυτό ήταν. Δηλαδή, πήγες και είπες, ναι. Έχω κάνει. Όταν πήγα εκεί πέρα, ήταν ο Περικλής, νομίζω το παιδί είναι στο Μέγκα, δεν θυμάμαι. Ο Περικλής ο Τσούρης. Αυτός. Και μου λέει, αγόρι μου, έχεις κάνει. Ο πανύψηλος. Ναι. Και μου λέει, έχεις κάνει πασαρέλα. Του λέω, τι ρωτάς, ρε φίλε. Και τότε το είχα πει πιο μου, και ήξερα και δύο τρεις αλλού, να ασλάνει. Ασχολημένο. Στον Τσό, έλεγα Κοστέτσο και τέτοια. Δεν είχα ιδέα, δεν είχα. Και ήμουν τώρα κορμί, εγώ λόγω στρατού και αυτά. Και μου λέει, ωραία, μια χαρά, σε παίρνουμε. Στην τελευταία εκπομπή με τον μπαίνω στο πλατό, βλέπω μια ορχήστρα μπροστά μου. Δεν ήξερα εγώ, μου λέει, γιατί λέει, είπε η Ρούλα, να έρθετε όλοι στην τελευταία εκπομπή, είναι τελευταία και αυτά. Πολύ ωραία, λέω, πάω εκεί και λέω, εγώ για να βρίσκομαι εδώ, υπάρχει κάποιος λόγος. Κόβω και τις φάτσες και βλέπω από μια πολύ ευγενική φυσιογνωμία, δεν θα σταματήσω ποτέ να το λέω και το μέμο, να είναι καλά το παιδί αυτό. Και πάω και το πει, να σου πω ρε φίλε, του λέω, πώς τραγουδάνε, του λέω, τι γίνεται. Μη τραγουδάς. Του λέω, Ελλάδα τραγουδάει. Λέω, κάνουν οντισιόν, λέω, και μου λέει, ναι, φυσικά, μου λέει και αυτά. Και προς τιμήν του, μετά από τρεις μήνες, μου στείλε μήνυμα και μου λέει, γίνεται οντισιόν. Λέω, εγώ πάω. Και πήγα στην οντισιόν. Με ακούει από τότε ο Παναγιώτης Βασιλιάδης, τώρα που είναι στο Ρωμαίο, και μου λέει, τι είσαι εσύ. Λέω, περαστικός. Οπότε ξεκινάω λοιπόν στην Πάτρα, δειλά-δειλά. Σε αγκάλιασε η Πάτρα. Είχα τέτοιο θράσος και τέτοιο. Δηλαδή, έκανα ότι ήξερα. Δηλαδή, όπως το μόντελ. Δηλαδή, άμα με έβλεπε. Ναι, εννοείται. Αν με έβλεπε, δηλαδή, αυτό ξέρει, δεν γίνεται. Ξέρει. Αλλά εγώ το. Δηλαδή, πώς να σου πω. Δηλαδή, έκανα. Δεν είναι. Όλα αυτά είχαν έρθει από το στρατό. Δεν είχα φτάσει στα όρια μου, τα είχα ξεπεράσει. Με το ατύχημα που είχα πάθει, δηλαδή, είχε αλλάξει η ζωή μου. Ήμουν άλλος άνθρωπος. Σ' αγαπώ, μακριά σου όλα μοιάζουν σε μας. Αγαπώ, τη ζωή μου δίνω εγώ για σένα. Σ' αγαπώ, η
στη δική μου την καρδιά. Η αλήθεια είναι ότι σχολιάζαμε όσα έλεγε Κατερίνα Σουλιώτη. Τα σχολιάζαμε όλα, βέβαια. Εγώ να πω καταρχήν ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Στέλλα Ζώη που επιμελήθηκε ουσιαστικά τη δική μας εργασία που κάναμε με το Σπύρο. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί εμείς μετά έχει και άλλο μέρος. Τώρα θα σας πω, πήγαμε και χλαπακιάσαμε. Όλη η ομάδα, όλη η παραγωγή στο Μέθεξη και στον... Στον κύριο Ηλία, τον Μπίγκο. Ηλία Μπίγκο. Μας υποδέχτηκαν εκεί, μας έρβηραν τα πάντα, να τους ευχαριστήσουμε. Και θέλω να σε ρωτήσω, Ελπίδα μου, πώς τον είδες τον Χρήστο? Η ερώτηση αυτή είναι του στυλ όπως αυτές που έκανες και στη συνέντευξη. Εγώ μετά τη συνέντευξη δεν δίνω... Όχι, δεν δίνω απαντήσεις. Δεν δίνεις απαντήσεις. Δεν δίνω απαντήσεις. Περίμενε, θα τα αφήσω για σένα μετά. Εμένα μου άρεσε το τοπίο, ήταν ιδηλιακό. Το τοπίο κοίταγες εσύ δηλαδή. Εγώ στους τηλεθεατές ότι σε εκείνο το τοπίο θα ξαναπάω. Το τοπίο. Είναι, θυμάστε μια ταινία «Τα κορίτσια του Βάλτου». Λοιπόν, αν έχουμε λίγο τα πλάνα που ο Χρήστος Χολίδης, γιατί επιμελείται και πολλά δικά του βίντεο κλιπ, έχει και ένα δικό του ντρόουν που το πέταξε πάνω από το χωριό του για να μας ξεναγήσει και να μας το δείξει. Ποιος άλλος το έχει κάνει, δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό. Δικό του είναι το ντρόουν. Α, μάλιστα. Σας υποδέχτηκε με τον καλύτερο τρόπο πάντως. Μας υποδέχτηκε, Ελπίδα μου, βλέπω προσέχεις τα βασικά. Προσέχω, βεβαίως. Τα βασικά. Έναν άντρα τον αναγνωρίζουμε από το πόσο large είναι. Κύριος. Με όλη τη σημασία. Λοιπόν, θα πάω σε διαφημίσεις. Μετά τις διαφημίσεις θέλω να σας πω κάτι για τον πατήρ Ιωάννη, αλλά αγαπημένοι μου τηλεθεατές, στη σελίδα μας στο Facebook, ξέρετε εσείς τώρα, στείλτε μας τα μηνύματα. Κάποια από αυτά θα τα διαβάσουμε. Μαμά Πολυξένη, τα βασικά θα διαβάσουμε. Ξέρω. Πρέπει να... γιατί κάποια στιγμή λέω στον παπά, τι θα γίνει, θα τον παντρέψουμε τον Χρήστο. Και του λέω, του Χρήστο, θα σε παντρέψουμε ποτέ? Μου απαντάει μετά τις διαφημίσεις. Θα κάνεις ποτέ μωρό? Μου απαντάει πότε το σκέφτηκε και γιατί. Σπύρο. Σου έδωσε πολύ ωραία απάντηση. Σου είπε ότι το έχει σκεφτεί. Μην το λες, μην το λες. Μέχρι εκεί. Μην το λες, μετά τις διαφημίσεις. Αγαπώ, μακριά σ' όλα μοιάζουν σε μας. Αγαπώ, τη ζωή μου δίνω εγώ. Λοιπόν, θέλω σε αυτό το σημείο να πούμε τι κάνει καταρχήν ο Χρήστος ο Χολίδης με τον πατέρα Ιωάννη. Κάτι κάνουν για φιλανθρωπικό σκοπό. Θα κάνουν μια πολύ ωραία εκδήλωση την Κυριακή στις 8 ώρα το βράδυ στο κέντρο διασκέδασης Άρια που είναι σε προάστιο της Κατερίνης για φιλανθρωπικό σκοπό. Θα συγκεντρώσουν κάποια χρήματα για τους απόρους της περιοχής. Είναι πολύ σημαντικό. Γίνεται μια φιλανθρωπική βραδιά όπου θα τραγουδήσει ο Χρήστος Χολίδης και κάποιοι άλλοι καλλιτέχνες τοπικοί. Και τα έσοδα, όπως μου είπε ο πατέρας Ιωάννης, θα διατεθούν για κάποιες οικογένειες του χωριού, να εδώ τον βλέπετε, που το έχουν ανάγκη. Και εγώ θέλω να δώσουμε ένα ζεστό χειροκρότημα, γιατί αυτός είναι ο στόχος και ο σκοπός της Εκκλησίας, να είναι κοντά στον άνθρωπο. Λοιπόν, Ιωάννα, αλλάζω κατηγορία. Τι λέει ο κόσμος για τον Χρήστο Χολίδη πριν δούμε το δεύτερο μέρος? Τι λένε οι γυναίκες, πρέπει να πεις. Γιατί τώρα μου μιλάει για τους έρωτες εδώ σε αυτό, λοιπόν, το κομμάτι. Ρωτάνε, το πιέζω όσο μπορώ. Αν το παλικάρι μας είναι ελεύθερο και αν θα σου αποκαλύψει αν πράγματα για την προσωπική του ζωή. Αν ήταν ελεύθερο θα το λέγαμε στις φίλες μας, θα το μοιραζόμασταν εδώ μέσα. Λένε απλά υπέροχος και υπερβολικά γοητευτικός. Η Μακεδονία έβγαζε πάντα τα πιο ωραία παιδιά και τις πιο ωραίες φωνάρες. Και σε ρωτάνε αν η βόλτα με το αγροτικό που πήγατε ήταν ωραία. Πολύ ωραία. Τελεία. Αν έχεις οδηγό το Χρήστο Χολίδη, είναι πραγματικά καταπληκτική. Ψυχολόγια μου, θέλετε κάτι να με ρωτήσετε? Κάνω καλή συνέντευξη. Νομίζω ότι έχεις ξεφύγει. Νομίζω ότι δεν έχει παρασύρει ότι είναι πολύ ωραίος άντρας. Καθόλου. Εντάξει. Θέλω σε αυτό το σημείο να δούμε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης, γιατί εδώ τον πιέζω, Βίκη Χιώτη. Το βίντεο, παρακαλώ. Πόντος εν άστρο φωτεινών, σε ελληνικούς αιώνας, αργων αυτών το όραμαν και τη ακρίτα κάστρο. Πόντος αέρας φαρχαρή, θύμυρ μυωδία, τη λύρας γλυκολάλεμαν,
νερό πάντα κρύα. Ποντιακά τραγουδάς. Ναι, έχω κάνει και ένα δίσκο. Έλα, για πες λίγο, τραγούδισέ μου λίγο ποντιακά. Να σου τραγούδεις ποντιακά. Ναι. Πω, να είχα μια λίρα τώρα, τι ώρα θα περνάγα. έκανα πανεκτέλεση κάποια τραγούδια τα οποία μεγάλωσα. Το έκανα για την οικογένειά μου και το έκανα για όλες τις οικογένειες που ξέρω ότι με αυτά τα τραγούδια που τραγούδισα τότε τους έπιασα. Για πες μου λίγο. Δώσ' μου λίγο άκουσμα ποντιακό. Θα σου πω ένα τραγούδι και χωρίς να ξέρεις ποντιακά για κάποιο παράξενο τρόπο το καταλαβαίνουν όλοι να ξέρεις αυτό το τραγούδι και το λέω και στα μαγαζιά. Και πάντα λέω ότι είναι αφιερωμένο σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Και αυτό το τραγούδι λέει: Όταν γεράει η μάνα και άλλο και πόρη. Όταν γεράει η μάνα και άλλο και πόρη. Θέλω να σου λέω και τι λέει: Όταν γεράσει η μάνα και άλλο δεν μπορεί. Να τότε θέλ βοήθεια, να τότε θέλ ζωή, να τότε θέλ ζωή. Κι όταν θα έρθει η ώρα κι άλλο κι θα ζει, άμα και φτάσει το χρέος θα καίεται η ψής. Όταν θα έρθει η ώρα κι άλλο δεν θα ζει, άμα δεν κάνεις το χρέος θα καεί η ψυχή σου. Και λέει η μάνα εν κρυό νερό, η μάνα εν κρυό νερό και σω ποτήρ και μπεν. Η μάνα να μείνετε, η μάνα να μείεν, η μάνα να μείεν. Αυτό δεν θέλει η ερμηνεία, αυτό είναι μόνο του. Πόσο σημαντική είναι η γονή σου στη ζωή σου? Πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα μπορούσα άνετα να μπω φυλακή για αυτούς, να πεθάνω, να κάνω. Δεν θα με νοιάζει. Για την οικογένειά μου και για τις αδερφές μου και για τους γονείς μου. Ο πατέρας σου ήταν ο καθοδηγητής σου? Εγώ κυνηγούσα τη σκιά του. Κυνηγούσα τη σκιά του. Αυτός, είναι σίγουρο αυτό. Δηλαδή, στη μάνα έβρισκα τη στοργή, αυτό που λένε, που ξέρουν όλοι οι άνθρωποι. Και εγώ κυνηγούσα τη σκιά του. Ήθελα δηλαδή να είμαι κι εγώ, γιατί ήταν και αυτός περήφανος άνθρωπος, και είναι. Και ήθελα να είμαι κι εγώ έτσι. Νομίζω ότι τα λέει όλα αυτά, να ξέρεις. Ευτυχώς είμαστε πολύ ενωμένοι. Πιο δυνατή στην οικογένεια είναι η μαμά ή ο μπαμπάς? Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είναι η μάνα τελικά. Ο πατέρας μου πολύ ευαίσθητος. Φοβερό, Είναι φοβερό αυτό. Είναι πολύ πιο ευαίσθητος. Δηλαδή, λες και έχουν κουμπί και κλαίνε. Φοβερό. Εντάξει, ο πατέρας μου δεν μπορώ να σου πω ότι όταν το πρώτο τραγούδι που άκουσα, ότι το πρώτο στιχάκι που είπα στα ποντιακά στο δίσκο, ψάχναμε. Είχε πάθει. Δηλαδή, είναι πολύ ευαίσθητος. Η μαμά είναι λίγο πιο. Ναι. Αλλά νομίζω ότι από όλους τους εγώ έχω βγει πιο σκληρός. Έχει τον τρόπο της να σου λέει τη γνώμη της? Ναι. Το κάνουν πολύ διακριτικά, γι' αυτό μου άρεσε πάρα πολύ να ξέρεις. Δεν μου έχουν υποδείξει ποτέ τίποτα. Το μόνο που μου λένε, δηλαδή και εγώ αυτό που πάντα προσπαθούσα, και μικρός δηλαδή, γιατί εγώ έχω μεγαλώσει σε μια πολύ δύσκολη, να σου το πω και αυτό, σε μια πολύ δύσκολη γειτονιά στο Εγάλαιο, που ήταν οι παλιοί φίλοι δηλαδή από αυτούς, εμείς έχουν κάνει φυλακή, άλλοι έχουν μπλέξει ναρκωτικά. Ήμασταν τέτοια. Εγώ πάντα προσπαθούσα να κάνω πράγματα ώστε να μην τους στεναχωρήσω. Και τώρα δηλαδή να ξεκίνησα να κάνω αυτό το τραγούδι, γιατί ήξερα πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά και ότι μπορείς να μπλέξεις δηλαδή ανά πάσα ώρα και στιγμή, ήθελα πάντα να είναι περήφανοι. Αυτό με ενδιέφερε εμένα. Δεν με ενδιαφέρει αν θα πετύχω ή όχι. Λέω να είναι γονείς μου περήφανοι και ψηλά το κεφάλι. Αυτό, τίποτα άλλο. Φοβήθηκες κάποια στιγμή να μην μπλέξεις? Όχι. Ήμουν πολύ δυνατός χαρακτήρας. Μου έλεγε ότι δεν είναι η πόρτα και δεν είναι το ντουβάρι και παίρναγα από το ντουβάρι. Εγώ δεν είχα. Ήμουν πολύ. Δεν αφήνω περιθώρια στον άλλον να δει να με. Είμαι όχι. Καθόλου ποτέ. Θεωρείς τον εαυτό σου εύκολο παιδί? Όχι. Είμαι πολύ δύσκολος με ανθρώπους που δεν ξέρω. Με τους φίλους μου, μακάρι να λέγανε τη γνώμη τους, ας πούμε. Αλλά είμαι πολύ δοτικός και θέλω να δίνω μόνο αγάπη αυτό. Αλλά με τους ανθρώπους που δεν ξέρω έχω μια απόσταση λίγο. Τι είναι αυτό που σε κρατάει? Με κρατάει το ότι δεν θέλω να στεναχωρηθώ. Δεν ξέρω άλλος γιατί με πλησιάζει και ξέρεις τι δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει αυτό το υποκριτικό που σε γνωρίζω ένα σαν λεπτό και σε αγαπώ. Και σε αγαπώ στο πρώτο λεπτό. Αυτό δεν μπορώ εγώ. Τι αγαπάς όλο τον κόσμο, τι γίνεται?
Θέλω το χρόνο μου να σε γνωρίσω και να σε κάνω. Γι' αυτό κιόλα έχω φίλου που είναι τίποτα. Άμα του πω, παιδιά, φοράμε δυναμίτη, πάμε να σκάσουμε, θα έρθουν. Γιατί ξέρουν ότι πρώτο θα πάω εγώ για αυτού. Εγώ μετά δεν μπορώ αυτό το υποκριτικό ότι σε βλέπει ένα στον πρώτο λεπτό, σε αγαπώ και ναι, και είμαστε εδώ, μια αγαπημένη οικογένεια. Θέλω το χρόνο μου. Με αυτό με κάνει δύσκολο παιδί. Τη φτάνει βαθιά την αλήθεια. Αν μου ζητηθεί εγώ να πω τη γνώμη μου, τη λέω, δεν έχω. Αν αγαπάς τον άλλον, πρέπει να πεις αυτό που βλέπεις. Γιατί όταν θα έρθει η στιγμή να ανοίξει και αυτό στα μάτια του να δει, θα σου πει γιατί δεν μου το έλεγες. Στον εαυτό σου κάνεις αυτοκριτική. Πάρα πολύ. Τα τελευταία έχει τώρα 4 χρόνια, πρέπει να σου πω το 13. Δεν ξέρω πώς θα βρήκα με τον εαυτό μου, πάρα πολύ ωραία. Και βγαίνω από τον εαυτό μου, κάθομαι στην απέναντι καρέκλα. Έχει φύγει αυτό το. Ίσως ήταν και της ηλικίας, δεν ξέρω, αυτός ο καλλιτεχνικός εγωισμός, να σου το πω έτσι. Εγώ έτσι το λέω, έτσι και θέλω να το λέω εγώ. Ο οποίος μου έχει φύγει τελείως αυτό. Ξέρω τι είμαι, ποιος είμαι, τι μπορώ να κάνω, τι θέλω να κάνω. Λέω είμαι αυτό. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, καθένας είναι διαφορετικός. Εγώ είμαι αυτός που είμαι και βγαίνω και κάθομαι απέναντι. Και λέω, παρε φίλε, κάτσε. Θες να κάνεις αυτό, γιατί, πώς το θες. Και το συζητάω έτσι με τον εαυτό μου. Έχεις κάτσει απέναντι σε ψυχαναλυτή? Ποτέ. Ούτε και τι υπάρχει περίπτωση να κάτσεις ποτέ. Γιατί θα τον τρελάω τον άνθρωπο. Λογική μη ψάχνεις στον ερωτευμένο. Σ' αγαπάω τόσο κακομαθημένο. Κακομαθημένο, κακομαθημένο. Σ' αγαπάω τόσο κακομαθημένο. Προτιμώ να ζήσω και το λάθος καμιά φορά με μια γυναίκα, καταλαβες. Θες να το ζήσεις και το λάθος. Ξέρεις καμιά φορά ότι εκεί έχει φωτιά και λες, δεν πειράζει, μπορεί να είναι και γλυκιά η φωτιά αυτή, να πάω να πέσω λίγο και να γυρίσω. Ήμουνα, δηλαδή, ό,τι θέλετε, πάρτε τα. Ό,τι θέλετε. Και ψυχικά και σωματικά και υλικά και ό,τι θες, δεν με νοιάζει ποτέ. Έχει ερωτευτεί φουλ ο Χρήστος Χολίδης. Οχο, ναι. Έχεις πέσει πατώματα? Δεν σε έχω. Εντάξει, όχι, γιατί ήταν με και πολύ ψηλό σωγά. Όχι. Όχι, αλλά όχι, ναι. Ήμουνα κάποια στιγμή. Ναι. Ναι, ναι. Είχα σκεφτεί να γίνω και πατέρας κάποια στιγμή. Αλλά μου φύγε. Πώς ήρθε, πώς έφυγε? Σε ποια στιγμή ευαισθησία σε βρήκε? Δεν ήταν ευαισθησία. Απλά έβλεπα ότι με αυτόν τον άνθρωπο που είμαι, πόβολο θα μου κάνει μια κόρη. Άγγελο. Και λέω. Ναι, το είπα απ' έξω έτσι για πλάκα, ας πούμε, κάποια στιγμή. Αλλά μετά, εντάξει, η ζωή μας έφερε χώρια. Αυτό σημαίνει ότι έφτασες στα πατώματα, όχι? Ότι είχες πάρει μια απόφαση ζωής, που είσαι και δύσκολος. Κοίταξε να δεις, εγώ σου είπα πριν ότι είμαι πολύ ένας άνθρωπος που έχω τρομερή υπομονή και έκανα πάρα πολύ υπομονή, 2-3 χρόνια, θυμάμαι πόσο ήταν. Έκανα πολύ υπομονή τέλος πάντων και. Τα μετράς, βλέπω τα χρόνια. Ναι, ξέρεις να κάνεις 2,5 χρόνια υπομονή. Έκανα υπομονή πολύ και. Έτσι ξαφνικά. Δηλαδή είμαι ένας άνθρωπος που. Έτσι ξαφνικά το αφήνω. Ούτε να φωνές, μαλώματα, αυτό δεν μπορώ εγώ, αυτά εντάσεις και αυτά δεν έχω ποτέ στη ζωή μου τέτοια πράγματα, στις σχέσεις μου. Και έτσι απλά το άφησα. Δεν έβλεπα ότι δεν. Δεν μπορεί να πάει. Τι περίοδο διανύεις? Που είμαι πολύ καλά. Φαίνεται. Είμαι πάρα πολύ καλά, ναι. Αλλά? Όχι, δεν υπάρχει αλλά. Είμαι πάρα πολύ καλά. Είσαι και καλά με τον εαυτό σου, με σύντροφο που υπάρχει στη ζωή σου, με την οικογένειά σου. Να σου πω κάτι που το έλεγα προχθές σε κάτι φίλους μου. Γιατί είμαι άνθρωπος που πιστεύω πάρα πολύ ότι αν κάνεις καλό, θα σου έρθει το καλό, αλλά μπορεί να μην σου έρθει. Δηλαδή, άμα κάνω καλό, μπορεί να μην έρθει από σένα, ναι, και να έρθει από κάποιον άλλον. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι επειδή έχω δώσει, δόξα τω Θεώ, στη ζωή μου, έχω δώσει αγάπη, πιστεύω ότι αυτό μου έχει έρθει τώρα και το ζω. Η εμπειρία σε κάνει να. Πρέπει να καταλάβεις και πότε το ζεις αυτό. Κατάλαβες τι σου λέω. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή το ζω. Γιατί το ζω? Γιατί έχω την υγεία μου, γιατί οι γονείς μου είναι μια χαρά. Είναι και σε μια μεγάλη ηλικία και δόξα τω Θεώ είναι και οι δύο καλά. Οι αδερφές μου, η οικογένειά μου καλά. Δεν μιλάμε για τώρα γελικά και όλα αυτά. Αυτά έρχονται, φεύγουν και εγώ ειδικά με ένα μόνο φεύγουν. Δεν έρχονται. Λοιπόν, και νομίζω ότι το ζω αυτό. Και είμαι πολύ χαρούμενος. Δηλαδή, όταν παίρνω εγώ τους γονείς μου και είναι καλά, δεν θέλω κάτι άλλο στη ζωή. Τον έρωτα, λέω, τον βρήκες? Α, όχι.
Αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Περνάω πολύ ωραία. Τι σε ελκύει σε μια γυναίκα? Σοβαρότητα. Πω το πάρα πολύ. Άμα δω σοβαρή γυναίκα, τρελαίνομαι. Δεν μ' αρέσει αυτό το. Αυτό δεν μ' αρέσει. Αλλά όταν δω σοβαρή γυναίκα, εντάξει, να είναι όμορφη, αλλά αυτή η σοβαρότητα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Η νύχτα σε έχει επηρεάσει για το πώς βλέπεις τις γυναίκες? Ναι. Κοίταξε να δεις. Με έχει επηρεάσει λίγο, να σου το πω. Γιατί? Γιατί στα μαγαζιά που δουλεύω εγώ, τι πουλάμε? Εικόνα, ήχο, αλκοόλ. Mm-hmm. Όλα αυτά μαζί καμιά φορά και τα κορίτσια που βγαίνουν στα αυτά τα μαγαζιά θέλουν να πιούν, να περάσουν όμορφα και ο καθένας το ζει με το δικό του τρόπο. Οπότε δεν είναι 100% ο χαρακτήρας μια γυναίκα σου που να τη δω τη νύχτα, να σου το πω έτσι. Όχι, λίγο με έχει περάσει. Πείτε τη στάρφη, δεν αντέχω άλλο, άγγισε πολύ. Πάω να πεθάνω, πείτε τη στάρφη. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το συναίσθημα στη ζωή σου για ό,τι κάνεις? Νομίζω όσο παίζει και σε όλους τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει. Είμαστε. Εμένα πάρα πολύ. Ειδικά που τραγουδάω. Ειδικά που τραγουδάω. Θέλω να σου πω ότι ο τελευταίος δίσκος που έκανα που ήταν ο Βοντιακός, δάκρυζα, ανατρίχιαζα, του έλεγα stop. Έχω κάνει τραγούδι 6 φορές. Το έχω πει γιατί δεν μπορούσα να αρθρώσω τη λέξη. Γιατί μου θύμιζε την παιδική μου ηλικία, το χωριό μου που βρισκόμαστε εδώ. Μου θύμιζαν όλα αυτά. Τον πατέρα μου, τη μητέρα μου. Όλα αυτά. Το συνέστημα στη δουλειά μου είναι το α και το μέγα, πιστεύω εγώ. Αυτό και εγώ βγάζω προς τα έξω. Όταν λέω ένα τραγούδι, το νιώθω πρώτα εγώ ότι σαν να το ζω εκείνη τη στιγμή. Όταν βγαίνεις στην πίστα, τι είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι? Πάντα την είχα αυτή την απορία. Ναι. Ναι, πάντα. Ωραία, φίλε. Αυτό λέω. Ωραία, φίλε, τι έγινε. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Ποτέ δεν σκέφτεσαι τίποτα? Όχι. Άλλο θέλω να σου πω. Είπα άλλα τη λάθος λέξη. Δεν το είχα φανταστεί ποτέ. Δεν είχα φανταστεί ότι αυτός όλος ο κόσμος θα έρθει να ακούσει εμένα να τραγουδάω. Και θα τραγουδάει τραγούδια μου. Και έλεγα, έλα ρε φίλε, μπράβο. Θεωρώ ότι έχεις πολύ γκέλ στον κόσμο και προσπαθώ να βρω σε αυτή μας την αναζήτηση και την κουβέντα τι είναι αυτό το μαγικό που εκπέμπεις και το κοινό το εισπράττει. Νομίζω ότι δεν προσποιούμε. Δεν νιώθω καταρχήν ότι είμαι star. Δεν νιώθω ότι είμαι καλλιτέχνης και άλλοι είναι το τίποτα, ας πούμε, και εγώ βγαίνω και είμαι ο καλλιτέχνης. Για μένα δεν υπάρχουν αυτά. Νιώθω ότι είμαι ένας από αυτούς. Γιατί έτσι ήμουνα. Και είμαι. Αντιμετωπίζω την κάθε βραδιά σαν να ήταν τελευταία. Λέω, αύριο μπορεί να μην το κάνω αυτό. Δεν ξέρω, μπορεί να τραγαθώ μια μέρα και να πω stop. Μένω εδώ. Γιατί τα όνειρα τα έκανα μαζί σου. Αυτό που συνέβη στο Παντελή Παντελίδη, σε έκανε να σκεφτείς τη δική σου ζωή? Δεν φαντάζεσαι. Και τη δική μου και όλων. Θα σου πω κάτι που μου είχε πει, το ανοίγεις. Κοίταξε να δεις, εγώ το παιδί δεν το ήξερα. Είχαμε γνωριστεί δύο φορές. Ήταν πολύ respect σε μένα, γιατί και αυτό ήταν ένα παιδί που. Αυτοδημιούργητο. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Θα σου πω μια λέξη που μου είχε πει η Ελένη Φιλίνη κάποτε. Είναι πολύ φίλη μου η Ελένη. Και μου είχε πει μια μαγική λέξη. Να ξέρεις, μου λέει, όταν είσαι μικρός, μου λέει, στην ηλικία τόσο λίγο μικρός, νιώθεις αθάνατος. Αυτό έχουμε, λέει. Μόλις μεγαλώσουμε, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι. Μήπως μας χτυπήσει και εμάς την πόρτα. Αυτό λοιπόν που είχε γίνει, που έγινε, νομίζω ότι το νιώσαμε όλοι, γιατί εγώ προσωπικά είμαι κι εγώ ένας από αυτούς. Είμαι κι εγώ, δηλαδή ένιωθα ότι είμαι πολύ δυνατός, πολύ, και δεν ξέρεις μία να τους επιφυλάσσει. Και φαντάσου ότι τη στεναγώθηκα τόσο πολύ και έτυχε εκείνο το βράδυ να τραγουδάω και τι να σου λέω, ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Α, και δεν το ήξερα το παιδί. Τι είναι το πρώτο πράγμα που αναθεώρησες? Δεν ξέρω τώρα τι αναθεώρησα. Νομίζω ότι πρέπει να ζεις τη στιγμή. Είναι αυτό που σου είπα πριν. Γι' αυτό σου λέω ότι
Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και τελευταία μου. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί. Αλλά εμένα θέλω να σου συμπληρώσω ότι επειδή όλοι. Δηλαδή με παίρνανε εμένα τηλέφωνο και μου λέγανε μην τρέχεις με αυτοκίνητα. Να μάθω τα αυτοκίνητα. Μην τρέχεις με αυτοκίνητο, μην κάνεις αυτό. Και ξαφνικά ένιωσα σαν να το είχα πάθει εγώ. Και λέω τι γίνεται τώρα. Είναι. Εντάξει, ήταν φρικτό. Έλεγα θα σβήσω το όνομά σου. Έλεγα θα φύγω μακριά σου. Τίποτα δεν έγινε από αυτά. Τίποτα δεν έγινε από αυτά. Εκρήξεις θαυμασμού έχεις. Εντάξει, ναι. Συνήθως οι τραγουδιστές για να δείξουν παιδί μου ότι είναι όμορφοι άντρες λένε ήρθε στο καμαρίνι μου, μου ζήτησε διάφορα, έκλεισα την πόρτα. Εντάξει, ξέρεις τι γίνεται. Δεν είναι. Όλοι λίγο πολύ έχουμε πάθει διάφορα πράγματα. Είναι αυτό όμως που σου είπα και πριν, ότι είναι ότι πουλάς αλκοόλ. Δεν θα έρθει ποτέ κανένα στο μεσημεριάτικα να αρχίσει και να κάνει τέτοια τρελά πράγματα. Άλλοι, είναι πολύ ωραίο συνέστημα. Δεν είναι ωραίο, γιατί δεν μ' αρέσει όταν. Ναι, από το στόμα μου το πήρες αυτό. Αυτό το υποκριτικό ότι τώρα δεν θέλω και όχι ναι. Φωτογραφία. Δηλαδή, πασχίζεις αμάν να δεν σε γνωρίσουν στον δρόμο και ξαφνικά αρχίζεις και κρύβεσαι. Εντάξει, μπορεί να χρειαστεί να κρυφτείς για άλλους λόγους. Αλλά όχι, εγώ είναι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είδες και τώρα που σταματάς στον Βεζινάτικο μου λέει το παιδί μπορεί να βγεις λίγο έξω να βγουν φωτογραφία. Να βγω, ρε φίλο, του λέω. Είναι. Γι' αυτό πάσχισα τόσα χρόνια. Να με γνωρίζουν και με καπέλα και με γυαλιά και να με γνωρίζουν. Οπότε είναι υποκριτικό να λες μετά. Δεν θέλω, δεν μπορώ. Μα ο κόσμος σε ανέδειξε. Μα είναι δυνατόν. Ποια ήταν η σχέση σου με τις αδερφές σου. Α. Μεγάλη ιστορία. Πάντα, εντάξει. Ειδικά με τη μικρή. Είναι πολύ κοντά μου. Είναι πιο κοντά από τη μεγάλη. Η μεγάλη, εντάξει, έχει δύο παιδιά, η Ελένη. Νωρίς έφυγε από το σπίτι γιατί παντρεύτηκε μόλις 19. Εγώ ήμουν 7-8 χρονών, δεν θυμάμαι. Μιλάμε και ηλικίες τώρα για να μας κυνηγάνε. Αλλά με τη μικρή, εντάξει, μεγαλώσαμε μαζί. Την έχω υπό την προστασία μου. Ναι. Την αγαπώ πάρα πολύ. Τι αγαπάς πιο πολύ, τα απλά πράγματα. Τι ονειρεύεσαι, υγεία. Σε τι ελπίζεις. Ελπίζω στους ανθρώπους. Έχω ελπίδα για τους ανθρώπους. Τι φοβάσαι. Τίποτα. Πώς επιβιώνεις. Με ψηλά το κεφάλι. Πες μου την πρώτη σου σκέψη. Νερό. Την τελευταία. Αντίο. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ήρθα στα μέρη σου. Πολύ χάρηκα γι' αυτό. Μη μου ζητάς να σου πω. Σ' αγαπώ, αφού σε λίγο δεν θα είσαι εδώ. Μη μου ζητάς να αντέξω κι άλλη βραδιά. Να ξημερώσω μαύρια αγκαλιά. Να θυμάσαι που και που και να σε καλά. Ξέρω πως είσαι κι άλλου. Αυτό το πλάνο στο τέλος δεν ξέρω αν το έχουμε. Είναι Σπύρο που βγάλαμε όλη την φωτογραφία όσοι ήμασταν εκεί στο χωριό. Ο μπαμπάς, η αδελφή. Να το. Αυτή. Με τον πατήρ Ιωάννη. Τι ωραία φωτογραφία. Τι ωραία στιγμή. Λοιπόν, ελπίδα μου, έχω μόνο να πω σε σένα ότι επειδή είσαι ψυχολόγος, δεν έχει πάει σε ψυχοθεραπεύτρια και ούτε θα πάει. Άρα, αν ήθελες να το γνωρίσεις ποτέ ως ψυχολόγος, το έχεις χάσει. Θα μόνας νυχτερινού μαγαζιού θα μπορούσες. Πραγματικά, σε αυτή την περίπτωση όμως, θα πρέπει να πω ότι αυτό δεν με λυπεί. Δηλαδή, τέτοιοι άνθρωποι, ας μην πηγαίνουν σε ψυχολόγο. Δεν πειράζει. Εκδηλώνεται σήμερα. Και είναι και σοβαρό, κορίτσι. Γιατί όπως ξέρετε αγαπημένες μου φίλες, το αρέσουν οι σοβαρές. Κατερίνα, πες μου που θέλεις να μείνεις στη συνέντευξη γιατί με κοιτάς όλη την ώρα. Ότι του αρέσουν οι σοβαρές, ότι δεν φοβάται τίποτα, ότι είναι ελεύθερος και ότι ήθελε να αποκτήσει παιδί. Πού θα έμεναν όλοι οι δημοσιογράφοι. Μισό λεπτά. Ότι τελικά, με ποια γυναίκα που ήταν πόσα χρόνια έκανε υπομονή είπε. 2,5-3 χρόνια. Δεν μπορώ να το πω γιατί δεν θα μου ξανασηκώσει ποτέ το τηλέφωνο. Όχι, δεν από μονόματα. Είναι και φίλοι μου. Λοιπόν, εκείνος αφού δεν το είπε, δεν το λέμε να ούτε εμείς. Να κρατήσω ότι είναι ελεύθερος.
Έτσι είναι ελεύθερος, ωραίος και σκίζει στο μαγαζί, οπότε όσες πιστές προσέλθετε. Και καλό παιδί, Θεσσαλονίκη. Voice. Λοιπόν, θα πάω σε διαφημίσεις να ευχαριστήσω όλη την οικογένεια, όλους τους ανθρώπους εκεί που μας άνοιξαν, μας υποδέχτηκαν στο πατρικό του, στο σπίτι εκεί, που πήγαινε τα καλοκαίρια του και τις διακοπές του. Πηγαίνει και τώρα όσες θέλετε να τον συναντήσετε. Πάντως, εμείς που διανύσαμε λίγο την Κατερίνη, τον χαιρετούσαν. Γεια σου Χρήστο, κάποια στιγμή φτάνουμε στην Κατερίνη, θυμάσαι. Και μου λέει ένας κύριος με το αμάξι στα ματάκια, μου λέει το Χρήστο ψάχνεις, εκεί σε περιμένει, θυμάσαι. Ο οποίος ήταν ντυμένος σε hip hop. Έτσι, δεν ήταν έτσι όπως τον είδαμε στη συνέντευξη, ήταν ντυμένος κανονικά σαν hip hopper. Και λέω έτσι θα κάνουμε τη συνέντευξη, γιατί δεν έχω φέρει κάτι αντίστοιχο. Πάμε σε διαφημίσεις να στείλω τα φιλιά μου στην Ειρήνη, που μου έκανε ένα βιντεάκι με τον 7 μηνών γιο της. Το βλέπαμε πριν και το χαζεύαμε. Και του έλεγε ζήνα, ζήνα, ζήνα και εκείνος χαμογελούσε. Φιλιά πολλά. Πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε, θα επιστρέψουμε με αυτό που λέμε εμείς, με ακόμη έναν ήρωα ζωής. Με πρωταγωνιστή. Μετά τη διαφημίση. Ζωντανά στο πλατό της εκπομπής ο Γεράσιμος Φεσιάν, ο άνθρωπος που αποδεικνύει περίτρανα ότι η αναπηρία δεν στέκεται εμπόδιο πουθενά. Έχει σχεδιάσει τη ράμπα κολύμβησης για άτομα με κινητικά προβλήματα, λατρεύει την ελεύθερη πτώση και μας συστήνει τη γυναίκα της ζωής του. Το σημείο εκείνης της εκπομπής που έτσι καθημερινά φροντίζουμε στο τέλος να σας λέμε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στη ζωή. Φιλοξενούμε συνήθως ανθρώπους που μέσα από τη στάση τους στη ζωή λένε και έρχονται και λένε δυνατά με τη δική του ζωή και με τη δική του στάση πως τα κατάφεραν. Γεράσιμος Φεσιάν. Καταρχήν, σε ευχαριστώ που ήρθες από την Πάτρα για την εκπομπή σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και νομίζω ότι ήταν πολύ μεγάλο αυτό που είπες, με συγκινεί ιδιαίτερα. Ο κάθε άνθρωπος που θέλει να συνεχίσει τη ζωή του, το οφείλει πρώτα απ' όλα στον εαυτό του να ξέπαιρνε τα εμπόδια και να τα επανακαθορίσει. Δεν το θέλουν όλοι οι άνθρωποι. Αυτό που για σένα φαίνεται απλό δεν είναι τόσο. Και επειδή διαβάζοντας διάφορα που έχεις δηλώσει, έχω δει ότι το πέρασες και εσύ κάποια στιγμή αυτό το στάδιο και κάποια στιγμή σηκώθηκες πάνω και είπες θα πάω να χτυπήσω την πόρτα, θα βρω δουλειά, δεν θα μείνω έτσι. Σ' άρεσε το κολύμπι και έβαλες νέα έργα μπροστά σου να υλοποιήσεις. Στη ζωή τίποτα δεν είναι τυχαίο. Μην τα λες έτσι Γεράσιμε και χθες γιόρταζες. Εντάξει. Δεν το λέω για να το παίξω μέτριο φρόνο, αλλά είναι στάση ζωής για μένα. Και αυτό είναι σωστό που λες τώρα. Νομίζω ότι το έχω αποδείξει. Άλλωστε, είναι και ένα μήνυμα που εκπέμπω συνέχεια ως προσωπικότητα. Και δεν το κάνω απλά για να το πω ότι το εκπέμπω, μου βγαίνει έτσι. Λοιπόν, η Ευγενία Υπουλοπούλου Υψηλάντη, η συνεργάτη δάμου που μιλάτε συχνά μαζί, μου έχει πει τόσα πολλά για σένα. Σου έδειχνα πριν και τις σημειώσεις και έχει φροντίσει και μου έχει πει τόσα. Θέλω όμως να δείξω και στους τηλεθεατές ένα μικρό βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για σένα, καθώς τα έργα ζωής σου είναι τεράστια. Το βίντεο για τη ζωή σου είναι μικρό. Το βίντεο, παρακαλώ. Ήταν ένα όνειρο που πραγματοποιήθηκε για άτομα με αναπηρία. Η ράμπα που επιτρέπει στα άτομα με κινητικά προβλήματα να απολαμβάνουν τη θάλασσα κρύβει στο σχεδιασμό τις Έλληνες. Ανάμεσά τους ο Γεράσιμος Φεσιάν που μαζί με τον Βασίλη Κωστόπουλο και την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών κατοχύρωσαν μια παγκόσμια πατέντα. Ο Γεράσιμος Φεσιάν το 1998 είχε ένα τροχαίο ατύχημα που του άλλαξε τη ζωή. Στις 8 Δεκεμβρίου τράκαρε με τη μηχανή του. Ο άνθρωπος που τον χτύπησε λόγω καθυστέρησης του ασθενοφόρου τον μετέφερε λανθασμένα στο νοσοκομείο, ωστόσο στη διαδρομή ξανατράκαρε με αποτέλεσμα οι γιατροί που είδαν τον Γεράσιμο να του ανακοινώσουν πως δεν πρόκειται να ξαναπερπατήσει. Το σοκ ήταν μεγάλο, ωστόσο ο ίδιος δεν το έβαλε κάτω. Ασχολήθηκε με την τοπική αυτοδιοίκηση, με θέματα που αφορούν σε άτομα με ειδικές ανάγκες, ενώ ο ίδιος μέσα από τις δράσεις του έδειξε πως η αναπηρία του δεν στέκεται εμπόδιο σε αυτό που θέλει να κάνει, ακόμα και όταν θέλει να κάνει ελεύθερη πτώση.
Η αγάπη όμως εξαφανίζει το αναπηρικό αμαξίδιο, αφού η καρδιά τρέχει μπροστά από την προκατάληψη. Η Όλγα ήταν η κοπέλα που έκλεψε την καρδιά του Γεράσιμου. Αισιόδοξη, γενναία και ειλικρινής, η αναπηρία του Γεράσιμου δεν στάθηκε εμπόδιο στο να παντρευτούν και να ζήσουν ευτυχισμένοι. Σήμερα οι δυο τους έχουν μια απλή και δραστήρια ζωή. Βλέπεις τη γυναίκα σου που παρακολουθεί, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές προς τα που κοιτάς. Και εγώ την παρακολουθώ. Εντάξει, Όλγα, είναι... πολλές φορές θέλουμε να πούμε διάφορα. Το λέω, νομίζω, με μία πρόταση που τα περιέχει όλα. Κάποιοι κερδίζουν τον τζόκερ και τον τζάκποτ σε χρήματα. Εγώ το πέτυχα στη ζωή. Πω, πω. Πριν, εγώ κάνω το εξής. Καθώς οι τηλεθεατές βλέπετε το βίντεο, παρακολουθώ τον κόσμο εδώ στο κοινό μας που είναι καθισμένος, στα σημεία που μένει. Και όταν είδα εκείνο το κορίτσι εκεί στην άκρη που κάθεται, όταν ακούστηκε ότι τράκαρες δεύτερη φορά, με μια φωνή είπες «Ω». Γιατί και αυτό ήταν τζόκερ, αλλά από την άλλη πλευρά. Πράγματι έτσι είναι. Και είναι έτσι γιατί πολλές φορές μία λάθος επιλογή που παίρνουμε μπορεί να διαδραματίσει ένα τραγικό ρόλο για τη ζωή κάποιου άλλου ανθρώπου. Και διαρκώς το μήνυμα που κι εγώ εκπέμπω όταν πηγαίνω σε σχολεία που με καλούν, παραδείγματος χάρη όπως τις επόμενες μέρες για την 3η Δεκέμβρη που είναι Εθνική ημέρα των ατόμων με αναπηρία, για κάποιες ομιλίες και τα άτομα με αναπηρία, τους λέω, ειδικά όταν μπαίνω στις τάξεις του Λυκείου, που είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, κράνος, ζώνη, προφυλακτικό. Είναι πολύ απλό και έτσι πρέπει να συμβαίνει. Ακριβώς το ίδιο συνέβη και εκείνη την ημέρα. Αν ο άνθρωπος αυτός είχε την παιδεία στο να μην σηκώσει τον άνθρωπο που είναι κάτω από τροχαίο, που οι περισσότεροι το κάνουμε το λάθος, δηλαδή πάμε να κάνουμε τη δουλειά κάποιου άλλου, του ΕΚΑΒ, του διασώστη, ενώ δεν είναι σωστό, χωρίς να ξέρουμε τις προεκτάσεις. Αυτό λοιπόν είναι ένα πράγμα το οποίο θα ήθελα και μέσα την εκπομπή να το περάσουμε ως μήνυμα. Υπάρχει ο ειδικός για αυτή τη δουλειά. Δεν τα ξέρουμε όλα. Δεν είμαστε θεοί. Δεν μπορούμε δηλαδή να σηκώσουμε έναν άλλον χωρίς να ξέρουμε τι έχει και να τον κάνουμε ανάπηρο. Ξέρεις τι ήθελα να σε ρωτήσω, Γεράσιμε. Έχεις αναλογιστεί ποτέ πού οφείλεις αυτή τη δύναμη που εκπέμπεις τελικά? Δεν ξέρω αν θα ακουστεί ρομαντικό, αν θα ακουστεί εγωιστικό. Νομίζω ότι κάθε άνθρωπος έχει κληθεί από το Θεό να διαδραματίσει κάτι. Είτε μας αρέσει, είτε μας αρέσει, το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Και γι' αυτό και το λέω άλλωστε, έτσι ανοιχτά. Θα φανεί στην πορεία. Είπε σπουδαία κουβέντα. Πιστεύω κι εγώ στο ίδιο, ότι ό,τι μας συμβαίνει, από κάπου έρχεται και για κάποιους λόγους είναι. Και δεν είναι τυχαίο ότι είσαι ο πρώτος άνθρωπος που έβαλε σε διαδικασία τον τόπο σου, τους ειδικούς, να φτιάξουν ειδικές μπάρες, εσύ θα το πεις σωστά, ώστε να κολυμπάς και αυτό που αγαπάς να μην δυσκολεύεσαι να το κάνεις. Νομίζω ότι έχουμε χρέος να το κάνουμε εδώ, αυτό. Εδώ, σε βλέπω. Νομίζω έχουμε χρέος να το κάνουμε. Το C-Track είναι προϊόν ελληνικό, το οποίο καλύπτει μία ανάγκη παγκόσμια. Κοιτάξτε τώρα τι έχει συμβεί, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Για να το καταλάβει ο κόσμος, όσο απλό φαίνεται, δεν ήταν τόσο απλό, γιατί έπρεπε να παρακαθούν εμπόδια γραφειοκρατικά, εμπόδια αντιμετώπισης ρατσιστικών συμπεριφορών από κόσμο. Εδώ πως μπαίνεις μέσα, είναι καταπληκτικό. Ο οποίος δεν το ήθελε να υπάρχει στις παραλίες του, όπως αυτό που έγινε πριν από κάποια χρόνια στην ενότητα του Μαραθώνα, όπου μπροστά από κάποιες κατασκηνώσεις ατόμων με αναπηρία, δεν θέλανε να στηθεί το C-Track. Γιατί? Εντάξει, αυτό δεν θέλω ήταν να... στην αισθητική τους. Ενώ στην αισθητική τους χαλάει... είναι η αναπηρία της ψυχής. Με χαλάει πάρα πολύ να το πω για την αισθητική, γιατί νομίζω ότι αυτή η αμετροέπεια γενικά μας έχει φάει. Όμως, χάρη στο πείσμα και του Βασίλη του Κωστόπουλου και του Ιγνάτιου του Φωτίου και του Γιώργου του Σωτηριάδη, των ανθρώπων που απαρτίζουν αυτό που εγώ ξεκίνησα κλωτσώντας την μπάλα και αυτοί τη συνέχισαν,
Σήμερα έχει φέρει αυτό το προϊόν να είναι εγκατεστημένο σε πάνω από 50 παραλίες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Τουρκία και στην Ιταλία. Και δηλαδή, ξεκίνησε από τη χώρα μας. Ξεκίνησε από την Πάτρα, από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Να το λέμε, να. Να λέμε και τα καλά για αυτόν τον τόπο, όχι μόνο τα δύσκολα. Και αυτό που εκπέμπουμε διαρκώς ως σήμα είναι το εξής απλό. Να εμπιστευτούμε τις δικές μας δυνάμεις. Είναι πολύ απλό. Εγώ το έδειξα με πράξη, γιατί πραγματικά πίστευα θα μπορούσα να πάω και σαν έναν ιδιώτη. Γιατί τότε είχα το δικαίωμα, επειδή ήμουν στην τοπική αυτοδιοίκηση αντινομάρχης, είχα το δικαίωμα της υπογραφής να απευθυνθώ σε κάποιο ιδιώτη. Όμως πίστεψα στο πανεπιστήμιο, γιατί αυτοί οι 50.000 φοιτητές. Γιατί εκεί μπορεί να έχει και μίζες. Όχι μόνο, ήθελα να είναι αγνό. Και ήθελα το πανεπιστήμιο πραγματικά να έρθει πιο κοντά στην πόλη και η πόλη πιο κοντά στο πανεπιστήμιο. Αυτό άλλωστε ήταν και τότε ένα εμπόδιο που ξεπεράσαμε γρήγορα. Γιατί για καλή μου τύχη και ο νομάρχης τότε, ο Δημήτρης Κατσικόπουλος, αλλά και όλο το νομαρχιακό συμβούλιο, ομόφωνα ψήφισαν ότι αυτό ναι, θα αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων. Και ήταν από τις λίγες φορές που το πολιτικό σύστημα είδες δεν συγκρούστηκε. Είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Όλο αυτό που εωρείσαι, δεν το φοβάσαι. Η γυναίκα σου τι σου λέει? Μιλάς τώρα για το skydive? Ναι. Όχι, εντάξει. Η Όλγα απλά μην ήθελε... Μην την κοιτάς. Η Όλγα απλά εδώ ήθελε... Εδώ κοίταμε. Όλγα, εγώ δεν θα σε έστελνα. Η Όλγα απλά... Είπαμε ότι έχει τεράστια δύναμη πάνω μου, αλλά δεν έχει αυτή τη δύναμη. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπώ υπερβολικά τη ζωή και είμαι ερωτευμένος με τον εαυτό μου, γιατί το οφείλουμε στον εαυτό μας αυτό. Αν δηλαδή εσύ δεν αγαπάς τον εαυτό σου, δεν θα μπορείς ούτε τη ζήνα να την κάνεις να σε αγαπήσει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί έχει να κάνει με τη δική σου ψυχολογία και τη δική σου ψυχοσύνθεση. Έτσι τη γοήτευσες την Όλγα? Πιστεύω πως ναι. Να. Τη διεκδίκησες, διάβασα, σε αυτά που μου έδωσε η Ευγενία. Πάντα όλα τα κάστρα πρέπει να τα διεκδικήσεις για να πέσουν. Αλλά, ήταν και η ίδια ένας απλός άνθρωπος και αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό της το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ. Γεράσιμε, πάντα λέω ότι για να γνωρίσω έναν άνθρωπο, γι' αυτό και πάντα λέω στους συνεργάτες μου να φροντίσουν να μάθουν ποιοι άνθρωποι σε μεγάλωσαν, ότι ο τρόπος που μεγαλώνουμε έχει να κάνει με τα παιδικά μας χρόνια. Εσύ μεγάλωσες σε μια οικογένεια με μια μαμά, έναν μπαμπά από την Αρμενία που διεκδίκησε τη μάνα σου σε κόντρα των γονιών του, παρότι είχε τεράστια πλούτη. Εντάξει, υπήρχε εκείνη την εποχή, υπήρχε μια, να το πούμε έτσι, το ζούμε και σήμερα, μια σύγκρουση ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά, γιατί ήταν μια κλειστή κοινωνία. Και το καλύτερο για την γιαγιά μου θα ήταν ο μπαμπάς μου να παντρευτεί μία Αρμενοπούλα. Αυτό όμως δεν εμπόδισε τον πατέρα μου να διεκδικήσει την αγάπη του για μία Ελληνοπούλα. Αυτό είχε κάποιες προεκτάσεις, τις οποίες αργότερα, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, τις πλήρωσε ως τίμημα για τις επιλογές του. Όμως έζησε μία ευτυχισμένη ζωή δίπλα στον άνθρωπο που ήθελε. Και αυτό ήταν πιο σημαντικό. Έχασε τα πλούτη, αλλά κέρδισε τα πλούτη της ψυχής. Προφανώς. Ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι το ρεζουμέ. Πόσα αδέλφια έχετε? Τρία. Η αδελφή μου η Ντόρα, ο Αντώνης και εγώ είμαι το Στερνοπούλη. Κάποια στιγμή σε ηλικία 17 ετών νομίζω ήσουν εσύ όταν έχασες τους γονείς σου. Ναι. Και τότε είναι που έρχονται τα αδέλφια και μεγαλώνεται παρέα. Εντάξει, περισσότερο η οικογένεια της αδερφής μου, γιατί ήμασταν πιο κοντά, με δεδομένο ότι μέναμε όλοι τότε μαζί. Και υποκαθιστούσε τη μητέρα μου για κάποιο λόγο. Μου έκανε εντύπωση ότι πέθανε πρώτος ποιος? Ο πατέρας μου. Και ένα χρόνο μετά έφυγε η μητέρα σου. Ήταν πολύ αγαπημένη. Δεν μπορούσε η μητέρα μου δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς τον πατέρα μου. Θα το έλεγες εσύ αυτό και για το κορίτσι σου, την Όλγα? Για την Όλγα. Της το έχω πει, της ίδιας το ξέρει. Νομίζω πως είναι κάπως έτσι. Άρα αυτό θέλω να πω, ότι ό,τι ζήσαμε θέλουμε να το επαναλάβουμε. Και συμβαίνει με ένα τρόπο μαγικό. Πες το. Συμβαίνει. Έτσι. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα πω ότι ξέρεις τα άστρα και τα... Όχι, αυτό δεν το έλεγα ποτέ. Αλλά φαίνεται στη ζωή ότι είναι ντεζαβού. Το ξαναβλέπεις το ίδιο έργο. Ο κύκλος της ζωής που λέω εγώ με έναν τρόπο. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να δώσεις με τη σημερινή σου εμφάνιση στο τηλεοπτικό κοινό που μας παρακολουθεί και έτσι κάπως να κλείσουμε? Πιστεύω ότι, άλλωστε το κάνω και μέσα την εκπομπή αυτό,
Ναι, που έχει στο Ιόνιαν. Στο Ιόνιαν, μέσα από το Σκέψου διαφορετικά. Και να μου δώσει τη δυνατότητα, γιατί μία φορά βρέθηκα σε άλλη εκπομπή και δεν ευχαρίστησα αυτή την ομάδα του Ιόνιαν, γιατί με είχε αγκαλιάσει και το Σπύρο τον Καμπιώτη να του ευχαριστήσω. Γιατί ξέρει, όταν έχει δημόσιο βήμα, πρέπει να αποτελεί το good practice και το καλό παιδί. Εγώ δεν είμαι καλό παιδί, αλλά αυτό που λέω είναι ότι άδραξε τη μέρα. Γιατί δεν ξέρεις αύριο τι μπορεί να γίνει. Ζήσε το σήμερα. Έχει ιδιαίτερη σημασία και ιδιαίτερη αξία. Νομίζω ότι αν το κάνεις αυτό με σκοπό ότι πάντα βοηθάω, όλα τα άλλα θα έρθουν. Μου έλεγε η συγχωρημένη μητέρα μου, κάνε το καλό και ρίχτε στο γυαλό. Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό. Γιατί εδώ δεν αφήνουμε τίποτα, μια σκόνη είμαστε. Έτσι, σημασία έχει να μπορείς να είσαι καλός, να βοηθάς και πιστεύω ότι αυτό αργότερα θα το βρεις στη ζωή σου μπροστά. Μια σκόνη είμαστε. Με αυτή τη σκέψη θέλω να σε ευχαριστήσω, θα το κρατήσω για μένα. Να ευχηθώ στους τηλεθεατές μου αυτά τα παραδείγματα να δίνουν φως και στις δικές τους ζωές και να υποσχεθώ πως όσο είμαστε στον τηλεοπτικό αέρα αυτής της εκπομπής, τέτοια πρότυπα θα σας δείχνουμε καθημερινά. Καλό απόγευμα.